Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι ο Δημήτρης Καζάκης και μαζί μας είναι ο Γιάννης Μότσος. Χαιρετώ τους αγαπητούς φίλους. Λοιπόν, συζητούσαμε και προηγουμένως, μάλλον να το πιάσουμε από την αρχή. Μετά από τις εξελίξεις που είχαμε και την έντονη δραστηριότητα που είχε ο λαός μας, γιατί του έθιξαν αυτό το που του έχει απομείνει, αν και συνεχίζω να λέω, πατριωτισμός δεν υπάρχει πλέον σαν Έλληνα, υπάρχει όμως ένα εθνικό, μια εθνική φιλότιμο. Συνέστημα, ένα φιλότιμο, το οποίο βεβαίως είναι η απαραίτητη βάση για να αναπτυχθεί ένας πατριωτισμός. Ο πατριωτισμός δεν γεννείται ούτε στο κενό, ούτε να το πούμε έτσι, από μηδενικής βάσης. Ακριβώς. Και ούτε αόριστα. Όχι αόριστα. Πάντα μπορεί να είναι από συγκεκριμένο. Και πάντα είναι το θυμικό πάνω στο οποίο θεμελιώνεται. Γι' αυτό και κυβωτός πάντα της εθνικής συνείδησης ή του εθνισμού, όπως το λέγανε παλιά οι παλιοί αγωνιστές του 21, κατά κύριο λόγο της εποχής εκείνης, λίκνο και κυβωτός ήταν πάντα η τέχνη του λαού, η λαϊκή δημιουργία. Είτε είναι στο θέατρο, μια και έχουμε τον κύριο Μότσο μαζί, είτε είναι στον λογοτέχνες, μέχρι ότου ξαναυπάρξουν πολιτικά προτάγματα πατριωτισμού. Πέθανε ο πατριωτισμός του λαού, πέθανε με τη Βαυαροκρατία και μετά. Δηλαδή μαζί με τους αγωνιστές πέθανε και ο πατριωτισμός του. Αλλά για να ξαναζωντανέψει, που ξαναζωντάνεψε περίπου προς τα τέλη της δεκαετίας, συγγνώμη, του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, και έδωσε την παρουσία του, έκανε την παρουσία του ουσιαστικά με την επανάσταση του 1909 και ό,τι ακολούθησε μετά, ο θεματοφύλακας αυτού του πατριωτισμού ήταν η πνευματική διανόηση της χώρας. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε εκπληκτικούς λογοτέχνες, ποιητές, πνευματικούς ανθρώπους που πραγματικά προσπαθούσαν να δώσουν στο μέσον Έλληνα της εποχής εκείνης την ταυτότητά του, διαφύλασαν την ταυτότητά του και τον εθνισμό του, να το πούμε έτσι. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί στις σημερινές συνθήκες είδαμε ως συνέπεια των συλλαλητηρίων και του τρόπου που δόθηκε η απάντηση που δόθηκε στα σημερινά στο ζήτημα του λεγόμενου μακεδονικού, δεν υπάρχει μακεδονικό για μένα, σκοπιανό ζήτημα είναι και δεν είναι μακεδονικό και δεν καταλαβαίνω γιατί το λένε μακεδονικό, ή μάλλον καταλαβαίνω, προσπαθούν να μας εθίσουν στην ιδέα το ότι η Μακεδονία έχει μπει στο τραπέζι και μοιράζεται. Και ότι είναι λάθος η Μακεδονία. Έτσι, λοιπόν. Και βεβαίως μετά από την ήττα του λαού μας να επιβάλλει την άποψή του με τον τρόπο των διαδηλώσεων, και δεν οφείλεται στο λαό αλλά στους διοργανωτές, ο τρόπος δηλαδή που διοργάνωσαν τα συλλαλητήρια ήταν με τον τρόπο που και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες οργανώνουν τις απεργίες χρόνια τώρα, για να μην έχουν αποτέλεσμα, για να πηγαίνουμε σε ήττες, ώστε ο κόσμος να διδάσκεται από τους αγώνες, όταν κινητοποιείται, ότι αυτό που θα συμβεί είναι να ιτηθεί. Δεν θα πάρει, δεν θα κερδίσει αυτό που δικαιούται, αυτό απλώς που να εκτονωθεί. Να εκτονωθεί, μπράβο, είναι εκδήλωση εκτόνωσης. Μετά από αυτό το σκηνικό λοιπόν που είχαμε, και την ευθύνη έχω, ξαναλέω, δεν έχει ο κόσμος που κατέβαινε, είχε τη διάθεση και τον παλμό, αν θέλετε, για μια κλιμάκωση κινητοποιήσεων τέτοια που βλέπουμε στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα. Ακριβώς. Αλλά εκεί διατηρείται το κίνημα, έστω και αν είναι από τα κάτω, είναι αυθόρμητο, ασχημάτιστο. Γιατί διατηρείται? Γιατί εκεί η επιμονή και η οργάνωση και η τακτική που ακολούθησαν έδωσαν νίκες, επέφεραν νίκες. Δηλαδή ο κόσμος διδάσκεται και παραμένει στο πεζοδρόμιο όταν κερδίζει μάχες, μικρές, αλλά κερδίζει. Όταν χάνει, αποσύρεται από το προσκήνιο. Δεν είναι βλάκας ο κόσμος να πηγαίνει εκεί και να χάνει συνέχεια μάχες. Από τις ήττες διδάσκεσαι την ιτοπάθεια. Από τις νίκες την πεποίθηση για την νίκη. Δεν γίνεται διαφορετικά, όπως στον πόλεμο, έτσι και στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Τώρα, μετά ακριβώς λοιπόν από αυτό το σκηνικό, έχει γεννηθεί, έχουμε επανέλθει κυριολεκτικά στην εποχή του εμφυλίου. Έχω κυριολεκτικά τρομοκρατηθεί. Είναι η πρώτη φορά μετά το μνημόνιο που φοβάμαι για εμφύλιο στη χώρα.
από τη μια έχεις μια αριστερά. Υποβόσκει αυτό το πράγμα όμως. Ναι, το καλλιεργούν αυτό το χειρότερο. Ναι. Και επειδή πρώτον ήμασταν ιστόρητοι σαν λαός. Ανιστόρητοι, δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Και δεν το ξέρουμε βεβαίως, δεν φταίνε οι γενναιότερες γενιές. Φταίει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ο τρόπος δηλαδή που καλλιεργήθηκε η ιστορική συνείδηση του λαού μας. Και τι έχουμε τώρα. Έχουμε από τη μια μια κυβέρνηση της αριστεράς, τουλάχιστον έτσι αυτό προσδιορίζεται, ναι, η οποία κάνει τα χειρότερα. Τα χειρότερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ούτε οι δοσύλλογοι στην κατοχή δεν τα κάνανε. Δεν θα τολμούσαν να τα κάνουν, τουλάχιστον να βάζουν υπογραφή στην καρατόμηση ή κατακαιρματισμό ή διαμελισμό της χώρας τους. Δεν τη βάλανε την υπογραφή οι δοσύλλογοι τυπικά στην εκχώρηση της Μακεδονίας στους Βουλγάρους και της Θράκης ή των Ιωνίων νήσων στην Ιταλία και όλα αυτά τα πράγματα τότε που έγιναν. Επίσημα δεν τη βάλανε την υπογραφή, άσχετα με το βεβαίως παίξανε το ρόλο τους. Το να βγαίνει Έλληνας πρωθυπουργός και δι' αριστερός και να λέει πατριωτικό μου καθήκον είναι η ένταξη αυτού του μορφώματος που αποδεχτήκαμε στα βόρεια σύνορά μας, που αποτελεί πρόβλημα αναθεώρησης συνόρων για ολόκληρα τα Βαλκάνια, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ούτε ο παπαγικός συναγερμός, δηλαδή αυτό που ονομαζόταν παραδοσιακά στην ιστορία μας κράτος της δεξιάς. Αυτό που γέννησε ο εμφύλιος πόλεμος με όλα τα συμπαραμαρτώντα, δεν τόλμησε να το πει. Και ενώ είχαν προκύψει κάποιες προϋποθέσεις για να γίνουν παλαιότερα. Δεν το συζητάμε. Επιτίτλο τουλάχιστον κρατήσανε μια. Βεβαίως. Κρατήσαμε μια στάση πολύ αρκετά, ας το πούμε, πατριωτική. Βεβαίως. Μα δεν είπε. Ακόμη και ο παπαγικός συναγερμός που του 1953-1954 έφερε την πρώτη συμφωνία για την εγκατάσταση στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, να το πούμε έτσι, και τότε είχε ξεσηκωθεί ακόμη και ο έντιμος κόσμος δεξιάς, όπως έλεγε η κυρία Βλάχου στην Καθημερινή, δεν αποδεχόταν στη χώρα του που ματοκυλίστηκε ενάντια στην ναζιστική κατοχή να εγκατασταθούν ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, έστω και σύμμαχοι της χώρας. Έχω διαβάσει άθρα ενός εξαιρετικού φιλοσόφου και εκπαιδευτικού της εποχής εκείνης, του Παπανούτσου, ο οποίος συντηρητικότατος μεν, αλλά εγγράφοντας στο Βήμα της εποχής, έγραφε το εξής. Η απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας είτε γίνεται προς εχθρών είτε προς φίλων, είναι το ίδιο και το αυτό. Ακριβώς. Είσαι δούλος. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, το να τα ακού... ακόμη και τότε ο Παπάγος και η κυβέρνησή του, η οποία βεβαίως ήταν το καταληκτικό, αυτό το πράγμα την κατέληξε. Δηλαδή διέλυσε το κόμμα αυτό και χρειάστηκε να φτιαχτεί ιερέ στη θέση του για να συνεχίσει η παράταξη που λέγεται δεξιά να συνεχίσει στη χώρα μας. Λοιπόν, ακόμη και αυτός ο άνθρωπος που έφερε αυτή την κατάπτυση στη συμφωνία για την εποχή, δεν τόλμησε να πει ότι είναι το πατριωτικό του καθήκον. Δεν τόλμησε. Είχαν ίσως περισσότερη συνείδηση, θα έλεγα. Και... δεν ξέρω. Τσίπα. Τσίπα. Αυτοί είχαν τσίπα, εμείς έχουμε τσίπρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο Αντώνης Παπαντονίου. Χίλια συγγνώμη για μια φράση μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και μια εποχή που ο κόσμος ήταν σε μια ένταση, σε μια υπερδιέγερση. Είχε βγει από ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ο λαός είχε βγει από μια κατοχή. Από ένα απελευθερωτικό αγώνα. Είχαμε και ένα εμφύλιο εντωμεταξύ. Ναι, είχαμε και ένα εμφύλιο. Είχε σπάσει δηλαδή, τον κόσμο, τον είχε σπάσει. Τον είχε σπάσει, αλλά ταυτόχρονα τον είχε αγανακτήσει εναντίον των δοσιλόγων. Είχε κάποιες μνήμες νοπές. Θες και μνήμες εκδικητικές ακόμα, επειδή τον είχε σπάσει ακριβώς. Θες, πάντως είχε ένα συνέστημα. Και τώρα τι, αυτό θέλω να πω. Έχουμε μια αριστερά. Στάθμης. Μια αριστερά που τώρα την εποχή εκείνη ήταν καταδιωκόμενη δύναμη. Εξέφραζε τον πιο ζωντανό πυρήνα, σκληρό πυρήνα του πατριωτισμού του Έλληνα. Έτσι. Γι' αυτό κιόλας απέκτησε κοινωνική επιρροή. Αν δεν σήκωνε τη σημαία του πατριωτικού καθήκοντος όταν έπρεπε, όχι αριστερά δεν θα υπήρχε μετά. Ούτε γκρουπούσκουλα του κερατά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν μετά. Αλλά τέλος πάντων. Και τώρα η αριστερά. Αυτή που. Τέλος πάντων που αυτοπροσδιορίζεται. Εγώ δεν λέω όποιος θέλει, ό,τι θέλει στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσει είσαι. Λοιπόν. Σαφώς. Και δεν θα μπω στα διαδικασία να δω ποια είναι καλή και κακή αριστερά. Η οποία έχει το θράσος να θεωρεί ότι κατάγεται από την παλιά αριστερά.
των ξερονησιών, του κυνηγητού, των φυλακών και όλα αυτά πράγματα, να κάνει αυτά που δεν τόλμησε να κάνει ο Παπάγος. Που δεν τόλμησαν να κάνουν οι εμφυλιακές κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις δηλαδή του εμφυλίου, που πραγματικά σφαζόταν ο ελληνικός λαός αδέρφος με αδερφό την εποχή εκείνη. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, ξαναναβιώνει το ποιος είναι πατριώτης οφείλει να είναι ακροδεξιός. Αυτό το πράγμα. Και με ένα με σοκάρει δηλαδή αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι μεγάλος αλλιώς. Δηλαδή οι δικοί μου αλλιώς μου τα μάθανε. Είναι και άκρος επικίνδυνο αυτό όμως. Διότι αυτό επιφέρει σύγχυση στον απλό πολίτη. Βεβαίως. Τι εστί ακροδεξιός φασίστας. Εγώ με τις γνώμες ότι οι περισσότεροι Έλληνες όχι μόνο απεχθάνουν τον φασισμό. Όχι, είναι βεβαίως. Γι' αυτό και δεν ρίζωσε ποτέ αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας. Ακριβώς. Ήταν επιβολή πάντα από τα πάνω και από τα έξω. Λοιπόν, τα φασιστικά καθεστώτα στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν του πετάς αυτό το τίτλο, τον εσχρό τίτλο, ο Έλληνας, ο κανονικός, ο άνθρωπος που σκέφτεται, εν πάση περιπτώσει, λέει αμέσως. Μήπως είμαι μπερδεμένος και δεν ξέρω τι θα πει φασισμός. Όχι, τον οδηγούν και κάποιο κόσμο. Σου λέει, κάτσε ρε παιδιά, άμα είναι ο πατριώτης, ο φασίστας είναι πατριώτης, τότε είμαι φασίστας. Τότε είμαι φασίστας. Άρα είναι καλό. Και τρελαίνεσαι. Άρα είναι καλό. Λοιπόν, γιατί μου μα στείλανε εκεί πέρα, πέρα από τα κείμενα που διαβάζουμε και που βγαίνουν για την κομμουνιστική προδοσία, για την προδοσία των κομμουνιστών της Βορείας Υπήρου, μιλάμε τώρα για τα παλιά, έτσι, για την εποχή του εμφυλίου και της κατοχής ή της Μακεδονίας που πάλι οι κομμουνιστές προδώσανε και με λίγα λόγια δηλαδή οι συνεχιστές των κομμουνιστών της κομμουνιστικής προδοσίας της εποχής εκείνης σήμερα είναι κυβέρνηση, οπότε ολοκληρώνουν το έργο των κομμουνιστών της κατοχής κτλ. Λοιπόν, καταρχήν να ηρεμήσουμε, να σοβαρευτούμε. Εγώ θα περίμενα από τους διοργανωτές των συλλαλητηρίων να βγουν έξω και να κάνουν δηλώσεις πατριωτικής ενότητας. Και τέλος πάντων, πατριώτες δεν ήταν μόνο δεξιοί. Και τέλος πάντων, πρώτα και κύρια, αυτοί που σηκώσανε το βάρος του απελευθερωτικού αγώνα, ανεξαρτήτως αν τους ονομάσανε, και κακώς κατά τη γνώμη μου, ονομάστηκαν ή αυτό που περιοριστήκαν ως αριστερά, αυτό το κομμάτι πάλεψε για την απελευθέρωση της πατρίδας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είτε συνεργάστηκαν είτε είχαν λουφάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, και δεν ήταν αυτοί φυσικά αριστεροί, ήταν από βασιλόφρονες μέχρι κομμουνιστές. Αλλά πήρανε από κοινού την ευθύνη, μπήκανε στο χαράκωμα και όταν μπήκανε στο χαράκωμα ξεχάσανε αυτές τις διαφορές τους. Ξεχάσανε όχι γιατί δεν θεωρούσαν ο καθένας ότι έχει δίκιο ιδεολογικά, αλλά είπανε ότι όταν πολεμάω τον κοινό εχθρό δεν παίζει κανένα ρόλο αν είμαι οπαδός του Γεωργίου ή αν είμαι οπαδός του Στάλιν. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να μας χωρίσουν ξανά. Γι' αυτό και όταν βλέπω κατάπτυστα κείμενα περί κομμουνιστικής προδοσίας της Βόρειας Υπήρου με κείμενα, με ντοκουμέντα τα οποία προέρχονται από το βιβλίο του Αχιλέα Κύρου, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι είναι χουντικό κατασκεύασμα, ότι πρόκειται για τεκμήρια, μάλλον που παραθέτει τεκμήρια από την ασφάλεια και τη ειδική διεύθυνση αντικομμουνιστικού αγώνος που όλοι ξέρουμε ποιοι ήταν, τουλάχιστον πόσοι ξέρουμε από ιστορία. Και επειδή τέλος πάντων, να το πούμε και αυτό, ας ανοίξουμε κανένα βιβλίο, όπως παράδειγμα το βιβλίο του δάσκαλου της αντίστασης, του Δημήτρη Τουγλινού, ο οποίος το 1943 έγραψε, προσπάθησε να διαμορφώσει το πρόγραμμα της εθνικής αντίστασης της εποχής εκείνης, το οποίο, αν θέλετε, το πρόγραμμα αυτό, αν και δεν το τελείωσε, δεν κατόρθωσε να το τελειώσει, πέθανε ο Δημήτρης Τουγλινός και δημοσιεύτηκε μόνο το κομμάτι που έγραψε το 1944. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν ποια είναι τα εθνικά αιτήματα του κινήματος εθνικής αντίστασης, που βεβαίως είδε κακός ή καλός την καθοδήγησή του ή αν θέλετε την ηγεσία, την πολιτική του ηγεσία είχαν οι κομμουνιστές στην εποχή εκείνη, όχι για έναν άλλο λόγο, διότι οι κομμουνιστές ζητούσαν τον βασιλιά να μπει μπροστά, αλλά ο βασιλιάς ξεκοκάλιζε το χρυσό κάπου αλλού έξω, οπότε αναγκαστικά μπήκαν άλλοι μπροστά, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν ένας λαός ξεσηκώνεται. Και έλεγε το εξής: αποτείναξη του ξεσηλικού ζυγού με ενεργητική συμμετοχή του λαού μας στον αγώνα των Ενωμένων Εθνών ως την οριστική συντρίβη του φασισμού και αποκατάσταση ανεξαρτησίας και ακυριότητας της ελληνικής γης. Δεύτερο, αποτείναξη κάθε ιμπεριαλιστικής εξάρτησης του λαού μας και αποκατάσταση πλέργειας αυτοδιάθεσής του σύμφωνα με τη γενική αρχή που διεξάγεται ο σημερινός πόλεμος από τα Ενωμένα Έθνη.
Τρίτο, ολοκλήρωση της εθνικής ενότητας απάνω στην αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, άρα ένωση με την Ελλάδα όλων των μερών που κατοικούνται κατά πλειονοψηφία από Έλληνες, Δωδεκάνησα Κύπρος, και πάνω στη βάση της ίδιας αρχής καθορισμός της κάθε αμφισβητούμενης περιφέρειας σαν τη Βόρεια Ήπειρο. Τέταρτο, στρατηγική διαρρύθμιση των συνόρων μας για την ασφάλεια του κράτους στο Συνέδριο της Ειρήνης. Πέμπτο, ειρηνική διευθέτηση κάθε άλλης διαφοράς που μας χωρίζει από τους γειτονικούς λαούς για να τεθούν οριστικά τα θεμέλια της πλατιάς οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας μαζί τους, που θα ανοίξει το δρόμο προς τη στενότερη ένωση και τη μελλοντική δημιουργία της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, παιδιά, να ηρεμήσουμε, να πετάξουμε στα σκουπίδια όλα αυτά τα κατασκευάσματα της εμφυλιακής ασφάλειας που πίσω τους ήταν η Αμερικανική CIA. Λοιπόν, μόνο και μόνο για να μας τυχάζει, να μάθουμε να διαβάζουμε, να ανοίγουμε ένα βιβλίο και να ξεστραβωνόμαστε για να μάθουμε την αλήθεια. Όσοι από εμάς θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Και ντρέπομαι κυριολεκτικά το ότι κηρύγματα τέτοιου άγριου, εμφυλιακού, πώς το λένε, χιτλερικού αντικομουνισμού, τα κάνουν εκπαιδευτικοί σήμερα. Που υπογράφουν ως εκπαιδευτικοί. Εγώ ντρέπομαι για αυτούς, ντρέπομαι για το ότι υπήρξαν εκπαιδευτικοί και δεν είχαν ούτε την αξιοπρέπεια να δουν ότι τα ντοκουμέντα που χρησιμοποιούν πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Δεν έχουν δυνατότητα να διαβάσουν το ντοκουμέντο που χρησιμοποιούν. Είναι γραμμένο στην καθαρέβουσα. Και έτσι, οποιοδήποτε έχει ασχοληθεί με την εθνική αντίσταση ξέρει ότι ιδιαίτερα τα κομματικά ντοκουμέντα του Κουκουέ της εποχής, όπως και της εθνικής αντίστασης, ήταν γραμμένα στη ζωντανή γλώσσα του λαού. Και όχι στην καθαρέβουσα. Θα τρελαθούμε τελείως. Και ότι αυτά τα πράγματα δημοσιεύονταν σε εφημερίδες κατοχής, βεβαίως με εντολή των δυνάμεων κατοχής, των ναζιστών, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν συνθήκες εμφυλίου στο λαό μας εν μέσω εθνικοπροθετικού αγώνα. Και τα βγάζουμε ξανά στην επιφάνεια. Μπορεί να διαφωνείς κανείς με θέσεις που έχουν υιοθετηθεί, με τακτικές, πολιτικές κτλ. Και να ασκούμε άγρια κριτική. Αλλά δεν μπορείς να πεις αυτόν που πήρε το όπλο να πολεμήσει, που θυσίασε τον εαυτό του και εκατοντάδες χιλιάδες άλλους προδότη. Τη στιγμή που η δική σου παράταξη αυτό που έκανε είναι να διαμορφώνει ένα κύκλο που λέγεται εθνικοφροσύνη, που όπως έλεγε ο βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Κανελόπουλος, ο Θανασάκης που λέγαμε την εποχή εκείνη, λόγω του ύψους του, όχι του πνευματικού, το πνευματικό ύψος πάρα πολύ ψηλά, πολύ ψηλότερα από πολλούς άλλους δήθεν προοδευτικούς σήμερα, ο οποίος έγραφε το 77: εγώ δεν μπορώ να αυτονομαστώ εθνικόφρον, διότι με τον τρόπο που ορίζεται την έννοια εθνικόφρον συμπεριλαμβάνονται και συνεργάτες των Γερμανών. Κυρίως. Έτσι, κυρίως. Λοιπόν, άρα να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Μην απέναντι σε αυτή την δόλια αριστερά εμφανίζεται ο δόλιος πατριωτισμός, η πατριδοκαπηλεία, μόνο και μόνο σαν, πώς ήταν, μουτσούνα για να κρυφτεί ο φασισμός και οι επίγονοι των παλιών συνεργατών των ταγμάτων ασφαλείας. Έλεος, παιδιά, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Να ηρεμήσουμε και να βλέπουμε την ιστορία όπως πραγματικά είναι. Και προς Θεού, η σημερινή αριστερά, είτε ως προς τους εκπερισσού, είτε ως προς τους εκμαξίμου, δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική αριστερά. Με εκείνη που αγωνίστηκε, που έδωσε, να το πούμε έτσι, νεκρούς και αίμα για αυτή την πατρίδα. Γιατί όπως έλεγε ο Μπελογιάννης στη δίκη του, έλεγε: εμείς αγαπάμε την πατρίδα με το αίμα μας. Όποτε χρειάστηκε, το χύσαμε αυτό και θα το χύσουμε και στο μέλλον. Έτσι αγαπάς την πατρίδα σου. Όχι με το να λουφάζεις και να γράφεις ακατανόμαστα πράγματα μόνο και μόνο για να ξεχωρίσεις ξανά το λαό και να σφαχτείς μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας το κουμίτα της Χούντας. Αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή. Κατασκευασμένα δηλαδή από την Χούντα και από την ασφάλεια του εμφυλίου. Πράγματα που χρησιμοποιήθηκαν σε στρατοδικεία και κόστησαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές. Συγγνώμη για αυτή την έκρηξη, αλλά δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Και αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ το είχα πει από το 2013-2014. Ότι θα έρθει η αριστερά στην κυβέρνηση και θα μάθουμε ότι η αριστερά είναι βρισιά. Και θα καθόμαστε απέναντι
και θα καθόμαστε απέναντι σε μια αριστερά η οποία θα δικαιώνει το πιο, το πιο, το πιο γνήσιο επίγονο του φασισμού και των ταγμάτων ασφαλείας σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα σε μια κοινωνία η οποία έχει πραγματικά πέσει. Από πού έχει πέσει, από ποιο σύννεφο, από ποιο ουρανό. Και ψάχνεται να βρει την ταυτότητά της. Γι' αυτό και επειδή αυτό το πράγμα, ειδικά τώρα που αρχίζουν και έρχονται μηνύματα από την Ανατολική Μακεδονία, κάποιοι να εμφανίζονται εκεί ως μειονοτικοί και να διεκδικούν κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μακεδονία. Λοιπόν, εγώ δεν ονομάζω ελληνική Σκοπιανή, μία είναι η Μακεδονία, και να τελειώσουμε η ιστορία ως προς το ζήτημα του αποτελέσματος των πολέμων του 13. Λοιπόν, είναι τελειωμένη η ιστορία αυτή. Λοιπόν, και κάποιοι άλλοι, για να παίξουν το ρόλο τους, είτε λόγω ηλιθιότητας είτε λόγω διαταγμένης υπηρεσίας, αρχίζουν και λένε ότι οι παλαιολαδίτες τους προδώσανε και καλό είναι η ελληνική Μακεδονία να αποσπαστεί από την Ελλάδα. Με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω από ποιον είναι πρωτεύουσα. Ναι, λοιπόν, να το ξέρουμε. Εμείς θα βρεθούμε απέναντί τους. Γιατί εμείς δεν είμαστε της Λούφας και της Παραλλαγής. Θα βρεθούμε εκεί και στη Φλόρινα και στο Αμίντεο και στο Κιλκής και θα τους δούμε όπως αντιμετωπίσαμε και κάποιους άλλους παλικαράδες στην Κρήτη, όταν στις αρχές του 2009-2010 ή και το 2011 εμφανιζόντουσαν να λένε για ανεξάρτητη πολιτεία της Κρήτης. Και εκεί βρεθήκαμε πάλι απέναντί τους και λέγαμε γελάτε εδώ ρε παλικάρια, να με πείσετε και εμένα γιατί πρέπει η Κρήτη να γίνει ανεξάρτητη πολιτεία όπως θα πρέπει να γίνει τώρα η Μακεδονία, για να διατηρήσει μάλιστα την ελληνικότητά της. Για να ξέρουμε ότι αυτοί που εμφανίζονται, αν θέλετε, με προβιά προβάτου, δεν είναι πάντα πρόβατα, ειδικά όταν εσκεμμένα βγάζουν το κυρίαρχο ζήτημα, το ζήτημα της ανεξαρτησίας, της μίας, ενιαίας και αδιαίρετης Ελλάδας, έξω από τον πολιτικό διάλογο. Και αυτό δεν αφορά μόνο σκοπιμότητες κομματικές τρέχοντες, τρέχουσες κομματικές σκοπιμότητες, αλλά δυστυχώς ενδεχομένως και συμφέροντα ξένων δυνάμεων που θέλουν να δουν κατακερματισμένη την πατρίδα. Γι' αυτό να προσέχουμε τι διαβάζουμε, ιδιαίτερα στο σαβούρο βόθρο λίβαδο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, να ανοίγουμε κανένα βιβλίο, όπως έλεγε και ο Τζιμάκος ο Πανούσης, πολύ ωραία, μεγάλη εφεύρεση το βιβλίο, το οποίο μάλιστα έχει και την εξής ιδιότητα. Μπορείς και ψάχνεις εκεί μέσα τι ακριβώς σου έχει βιβλιογραφικές αναφορές, μπορεί να πας πιο πίσω, πιο μπροστά, και έχει και ένα εξαιρετικό αξεσουάρ, μολύβι, γράφεις, σημειώνεις, κρατάς δηλαδή στη μνήμη σου και μπορείς να μάθεις από αυτό. Λοιπόν, δεν λέω πετάχτε το διαδίκτυο αν είναι δυνατόν, αλλά ψάξτε τώρα παιδιά λιγάκι, εμφανίζονται πράγματα τα οποία είναι τρελά. Τρελά για συμφωνίες και ιστορίες και πράγματα τα οποία υποτίθεται δικαιώνονται τώρα. Αν έχουμε το Θεό μας, τη στιγμή που ο κυρίαρχος παράγοντας που λύνει τα προβλήματα, λύνει και δένει στα Βαλκάνια, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα δρυμύτεροι, για να ηρεμήσουμε και λίγο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να επιστρέψουμε στην συζήτηση με τον Γιάννη τον Μόρτζο και τον Αντώνη τον Αντωνίου. Είχαμε μια έκρηξη, ας πούμε, εντάξει, προσπαθούσαμε να... Ρε παιδιά, δηλαδή, δεν περίμενα εγώ στα γεράματά μου να ζητήματα που υποτίθεται η ελληνική κοινωνία τα έλυσε στη δεκαετία του 70 και του 80 να επανέρχονται εδώ και μάλιστα με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να ξανασφαγούμε μεταξύ μας. Επειδή έχουμε κάτι πουλημένους που προσδιορίζονται ως αριστεροί στην κυβέρνηση και κάποιοι άλλοι που πουλήθηκαν από τα γενοφάσκια τους και τώρα προσπαθούν να μας το παίξουν ως μεγάλοι πατριώτες. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε, να βρούμε το ίσο μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί το μεγάλο θέμα μας είναι ακριβώς αυτό. Εδώ, το πρόβλημά μας δεν είναι ότι τα Σκόπια μας επέβαλαν κάτι ή ότι ο Ράμα που έκανε την περίφημη δήλωση λέει, μια και συζήτησαμε λέει, τα σύνορα, αναθεωρήσαμε τα σύνορα με το Κόσοβο, θα αναθεωρήσουμε και με τη Σερβία. Και άμα αναθεωρήσαμε τα σύνορά μας με τα Σκόπια, γιατί όχι και με την Ελλάδα. Όχι γιατί όχι, απλώς. Έχουμε ξεκινήσει. Βεβαίως. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε είναι αυτό που φωνάζαμε εμείς από την αρχή. Από τη στιγμή που σαν χώρα, συνολικά όλες οι κυβερνήσεις του, όλες οι κυβερνήσεις, απλά μέχρι και τη δεκαετία του 80, το τέλος της δεκαετίας του 80,
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 σωστότερα. Λοιπόν, υπήρχε μια σταθερότητα στα Βαλκάνια. Ακόμη και υπό τον υπό τους επιθετικούς σχηματισμούς της εποχής ΝΑΤΟ από τη μια Σύμφωνο Βασοβίας, υπήρχε σταθερότητα. Γιατί υπήρχε ισορροπία. Υπήρχε ισορροπία και αυτή η ισορροπία επέτρεπε στις κυβερνήσεις και στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια να χειρίζονται καταστάσεις και να αποτρέπουν αν θέλετε και αναμετρήσεις ή πιθανότητα αναμετρήσεων που θα θέλαν οι μεγάλες δυνάμεις να δημιουργήσουν σε συνθήκες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, να το, κάτι το οποίο σήμερα δεν μπορούμε να το πετύχουμε ακόμη και αν το θέλουμε. Διότι, παράδειγμα, με ποιον να μιλήσεις στην Αλβανία, δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, να σκεφτούμε. Με ποιον, με τον κύριο Ράμα. Ο κύριος Ράμα υπήρξε και διαμορφώθηκε, είναι παιδί του Σόρος. 4 υπουργοί του ήταν σύμβουλοι του Σόρος, δουλεύανε για το Σόρος σε συγκεκριμένες οργανώσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις της Αλβανίας είναι νατοϊκές. Όχι απλά είναι ενταγμένα στο ΝΑΤΟ, είναι μονάδες του ΝΑΤΟ. Το ότι φέρουν την κόκκινη σημαία με εκείνο τον αετό τον περίεργο, που πώς να το πούμε, δηλώνει Βυζάντιο ή καταγωγή, ναι, από το Βυζάντιο, είναι καθαρά θέμα διαφοροποίησης καταγωγής του στρατιώτη ή της μονάδας. Αλλά είναι, διοικούνται απευθείας από το ΝΑΤΟ, υπηρετούν το ΝΑΤΟ και παίρνουν νατοϊκές αποστολές. Τι να πάει να συζητήσει με το Ράμα. Όταν δεν ελέγχει το κράτος του, δεν ελέγχει την οικονομία του, δεν ελέγχει το στρατό του. Ο άνθρωπος είναι βιτρίνα. Λοιπόν, το ίδιο είναι στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία διέλυσε πριν 4 χρόνια το στρατό της και την αεροπορία της και τα ανέθεσε όλα στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, τι να πάει να συζητήσεις. Για φαντάσου, ας πούμε, να είμαστε το 87, ας πούμε, που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, που τότε είχε βγει το Πύρι Ρέις στο Αιγαίο, στο Παρατσάκ να γίνει πόλεμος στο Αιγαίο. Και τι έκανε, έτρεξε, πήγε πάνω στο Ζίφκοφ, στη Βουλγαρία, και έκανε το πρωτοφανές. Έκλεισε στρατιωτική συμφωνία με τη Βουλγαρία, κοινής άμυνας, που σημαίνει δηλαδή ότι όποιος επιτεθεί στον άλλον, ο έτερος θα συνδράμει. Και από τότε κοπήκανε. Τώρα, βεβαίως, έκανε και το άλλο λάθος, που το είπε και ο ίδιος ότι ήταν λάθος ο Ανδρέας, τον Νταβός, ένα χρόνο αργότερα. Μια κούλπα. Που το είπε ότι ήταν λάθος, μια κούλπα. Αλλά η στρατιωτική συμφωνία ήταν στρατιωτική συμφωνία. Και μάλιστα ο διοικητής, το Γενικό Επιτελείο της Βουλγαρίας των Ενόπλων Δυνάμεων το 90-91, έλεγε επιγόντως την τότε κυβέρνηση που ήταν Μητσοτάκη, προσέξτε τι κάνετε. Ποιους αναγνωρίζετε. Γιατί τεινάζετε στον αέρα όλα τα Βαλκάνια. Λοιπόν, πού να πάει να συζητήσεις τώρα με αυτούς. Οι Σκοπιανοί, ο στρατός που έχουν δημιουργήσει αυτοί 5.000 ανήκει στην Τουρκία. Στο ΝΑΤΟ διά της Τουρκίας. Διοικείται από Τούρκους αξιωματικούς. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν την τι να συζητήσεις. Αυτό λέω. Αναθεωρείται de facto μια και δεν τήρησες τα προβλεπόμενα της συνθήκης του 13, δηλαδή της συνθήκης του Βουκουρεστίου. Αυτό το πράγμα έχουμε φτάσει εδώ. Ούτε και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Εντάξει, αυτό αφορά για το υπηρετικό. Ναι, για το υπηρετικό. Για την Αλβανία. Ναι, για την Αλβανία. Είχε και μια αιστεία, ας πούμε, έτσι. Βεβαίως, ήταν και, αν θέλεις, ήταν και προϊόν της συνθήκης του Βουκουρεστίου 13. Ναι. Γιατί η συνθήκη του Βουκουρεστίου, εν αντιθέσει με τις μεγάλες δυνάμεις, αναγνώριζε δημοκρατία στην Αλβανία. Ακριβώς. Κοινοβουλευτικό δηλαδή καθεστώς και όχι βασιλιά. Αλλά επειδή μεγάλες δυνάμεις θέλανε βασιλιά στην Αλβανία, έκαναν επέμβαση, κυρίως οι Ιταλοί, και τότε ξεσπάσαν οι μάχες στην Νότια Αλβανία, που είναι η Βόρεια Ήπειρος. Λοιπόν, και έγινε το πρωτόκολλο της Κερκύρας του 14. Λοιπόν, αλλά λέω ρε παιδί μου, λέω, τα τι να ξεστώνα στον αέρα, σε ποιον οφείλεται αυτό? Το ότι κάποιοι τρελοί Σκοπιανοί τα κάνανε ή ο Ράμα? Γιατί συνέβη αυτό? Και ξαναλέμε, υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο. Αν δηλαδή δεν υπήρχε η επέμβαση του ΝΑΤΟ, των Γερμανών και των Βρυξελών, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ιουγκοσλαβία. Στην Ιουγκοσλαβία, αλλά και συγκεκριμένη στην ιστορία των Σκοπίων. Δεν υπήρχε περίπτωση τα Σκόπια να επιμείνουν στην ονοματοδοσία. Ακόμη και στο ζήτημα του ονόματος. Λέω Ιουγκοσλαβία γιατί από εκεί ξεκίνησε. Βεβαίως, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα. Αυτή ήταν το μεγάλο έγκλημα. Είναι η μήτρα που δημιούργησε. Βεβαίως. Μετά. Το μεγάλο έγκλημα. Που γέννησε όλα τα παιδιά. Τεινάξαμε στον αέρα ολόκληρο το διεθνές δίκαιο, για το οποίο αγωνίστηκε η ανθρωπότητα και επέβαλε με τον ΟΗΕ
μετά τον πόλεμο. Έτσι. Το τεινάξαμε στον αέρα. Έτσι. Και το αποδεχτήκαμε, το υπογράψαμε. Ακριβώς. Με το αίμα των λαών της Βαλκανικής. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Και είναι εγκληματίες κοινού ποινικού δικαίου ενάντια στην ανθρωπότητα, κατά τη γνώμη μου, αυτοί που συμμετείχαν σε αυτό, αλλά και υπέγραψαν. Λοιπόν, Μητσοτάκης, Σαμαράς, υπουργός εξωτερικών την εποχή εκείνη, να μην τα ξεχνάμε αυτά, που αναγνώρισαν επίσημα την κατάσταση αυτή και της δώσανε την έξωθεν καλή μαρτυρία. Και να θυμόμαστε το μέτρο 91, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν μιλούσε, ήταν ενάντια στο διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Ήταν ενάντια, διότι θεωρούσε ότι δεν είχε νόημα να μπούμε σε μια διαδικασία το ποιος είναι ποιος σε μια χώρα όπου είναι διάσπαρτη με εθνότητες και μόνο με εσωτερικό διακανονισμό μπορούσαν αυτά να διαφεδηθούν. Το αυτονόητο δηλαδή, δεν μιλάμε για τίποτα τρελό. Και όχι μόνο, και που δεν μπορούσε να αναγνωρίσει κράτη τα οποία προήρχονται όχι από την ελεύθερη βούληση των λαών, όπως προβλέπει ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ στο 2004. Πάμε στην Κροατία. Στην Κροατία το 1991 την αναγνώρισαν οι Γερμανοί. Πρώτα. Οι πρώτοι που την αναγνώρισαν ήταν οι Γερμανοί. Στείλανε στρατό, στείλανε πολεμοφόρια, στείλανε πλοία. Λοιπόν, το 35% του πληθυσμού της Κροατίας ήταν Σέρβοι. Οι οποίοι έπεσε το μαχαίρι της αρκούδας. Και μετά κατηγορούσαν το Ιουγκοσλαβικό στρατό που έτρεξε να προστατέψει το 35% του πληθυσμού, ο οποίος έπρεπε να εκτοπιστεί βιαίως για να αποκτήσουν καθαρότητα, σύμφωνα με τον Τούτσμαν και τους νεοναζί φίλους του, στην Κροατία να υπάρξει η λεγόμενη φυλετική καθαρότητα. Λοιπόν, και τρελαίνεσαι. Μετά πας στη Βοσνία και λες ότι πάνω από το μισό πληθυσμό είναι Κροάτες και Σέρβοι. Από πού και ως πού να υπάρξει κράτος εκεί, πώς μπορεί να υπάρξει κράτος? Γιατί δηλαδή ο Κροάτης πρέπει να φύγει από τη Σερβία, να προσπαθεί από τη Σερβία, αλλά όχι από τη Βοσνία? Για να μην μπούμε εδώ στα δικά μας με τα Σκοπιανά. Και λέω, ποιος είναι αυτός που μπορεί στα σοβαρά να πιστέψει ότι όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη θέληση των Αμερικανών, των Γερμανών και των Ευρωπαίων? Ποιος είναι αυτός? Δηλαδή, για δείξτε μου ρε παιδιά, με μια σοβαρότητα δηλαδή, να μου πείτε, ξέρεις τι γίνεται? Όχι, δεν αναμειχθήκαν οι μεγάλοι. Όχι, δεν είναι γίνανε από μόνο τους αυτά. Δεν είναι μόνο η θέληση, είναι επιβολή από τους Γερμανούς. Δηλαδή, δεν το θελήσανε απλώς. Το εφαρμόσανε στην πράξη. Και εγώ ξαναλέω, επειδή υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα που μας δείχνουν ορισμένα πράγματα, ακόμη και αν στο ελάχιστο που δυστυχώς οι κυβερνήσεις μας πάντα κάνανε εξωτερική πολιτική του ελάχιστου, δεν διεκδικούσαν δικαιώματα, αυτό δηλαδή που μας αξίζει σαν χώρα και που δικαιούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο και την υπόσταση του ελληνικού λαού, αλλά ήταν στο ελάχιστο. Ποιο ήταν το ελάχιστο που βάλανε? Η ονοματοδοσία στα Σκόπια. Ωραία. Ήτανε τόσο μεγάλο πρόβλημα? Αναφέρουμε στην περίπτωση του Ιράν, όταν άλλαξε ονοματοδοσία και λέει από Περσία έγινε Ιράν το 1935. Και λοιπόν άλλαξε η εθνική του υπόσταση, ο αυτοπροσδιορισμός του ως Περσία? Όχι. Απλά είπε για χι ψι λόγους αλλάζω όνομα. Και τι έγινε? Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ή μάλλον υπάρχει, γιατί στις αρχαίες Βέδες, στα αρχαία Φαρσί, σύμφωνα με την Ιρανική Εγκυκλοπαίδεια, η έννοια Ειράν υπάρχει και χρησιμοποιείται για το χώρο αυτόν που βρέθηκε η καρδιά του Περσικού Βασιλείου. Εντάξει, ωραία. Αν το λεγόνε Βαρδαρία ή Δημοκρατία των Σκοπίων, δεν θα μπορούσε ο άλλος να αυτοπροσδιοριστεί ως Μακεδόνας μέσα στη χώρα του και ας έφτιαχνε αυτά τα τερατουργήματα που έλεγε Μέγας Αλέξανδρος? Απλά τα γελάγαμε. Γιατί σώνει και καλά έπρεπε να περάσει αυτό από τους Αμερικάνους που πιέζανε και τους Ευρωπαίους? Γιατί το σκέφτεται κανείς αυτό? Για να υπάρξει την εχθρότητα, για να έχουμε μετά επόμενα. Και το ερώτημα που είναι, γιατί δεν μπαίνει επί τον τύπο των ύλων? Είπαμε προηγουμένως για τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το άκουσα και για άλλη μια φορά, πίστεψα ότι το πράγμα όλο έχει ξεκινήσει από εκεί και ότι εμείς είμαστε απλώς εδώ πέρα εκτελεστές του πειράματος. Να πούμε και τη δήλωση. Να ακουστεί πάλι, κύριε Μότσο, γιατί κάποιοι ακροατές μπορεί να μην έχουν την ακούσει. Αν δεν εφαρμοστεί η συμφωνία των Πρεσπών, δεν την αποδεχτούμε μάλλον, οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ άσχημες.
Ναι, ήταν μια ανάλογη δήλωση, δεν είχε κάνει η κυρία Μέρκελ, νομίζω την Πέμπτη, 2-3 μέρες πριν το δημοσίευμα στις 5 Ιουλίου 2015. Μάλιστα. Όπου λέει ότι έτσι και ψηφίσουν οι Έλληνες όχι, θα γίνουμε Πρίστινα. Έτσι. Άρα το σχέδιο ήταν από εκεί, είχε ετοιμαστεί και απλώς εκτελεστικά όργανα ήταν εδώ πέρα. Ναι. Μας. Και δεν έχουμε κανέναν, βέβαια, δεν είδα κανέναν να θίγεται θεσμικό παράγοντα της ελληνικής πολιτείας ενώ. Όχι. Έτσι. Εδώ είναι το θέμα, πώς η ελληνική πολιτεία είναι αυτό που λέμε, αν και την αγκαλιά της κοιτάγα εδώ σε όλα. Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα το οποίο απασχολεί το λαό μας. Το 70, 80, 90, εγώ νομίζω παραπάνω το 100, δεν ήθελε, δεν είναι συναισθηματικό το θέμα. Όχι, κανένας δεν ήθελε. Κανένας δεν ήθελε. Απλά ένα κομμάτι, θα σας πω όπως διχάστηκε, επειδή το βλέπουμε στον κόσμο. Ένα κομμάτι έτρεξε στις διαδηλώσεις αγνοώντας ή δεν δίνοντας καμία σημασία στις κραυγές και στους διοργανωτές, ναι, που επενδύανε στην κραυγή και όχι στην πολιτική θέση. Ναι. Ένα άλλο κομμάτι, και αυτό ήταν ενάντια, αλλά δεν κατέβηκε στις διαδηλώσεις γιατί δεν ήθελε να ταυτιστεί με αυτούς τους τύπους, τους περίεργους, τους γραφικούς που κυκλοφορούσαν. Ακριβώς. Πολύ μεγάλο μέρος θα κατέβαινε. Εγώ δεν έχω συναντήσει κάποιον που να λέει ναι. Όχι, ούτε εγώ. Έχω το δικαίωμα να το λέω γιατί έχω επικοινωνία με τον κόσμο πάρα πολύ μεγάλη. Δεν άκουσα μέχρι τώρα κανέναν να μου πει ότι τι ήταν αυτό που έγινε αρνητικά. Είναι τόσο πολύ πουλημένοι. Ακούω αυτή τη φράση. Προδότες λένε μεν, πουλημένοι λένε δε. Άρα λοιπόν το πράγμα παίρνει διαστάσεις πολύ άσχημες για μένα. Αλλά μην το λέμε αυτό, διότι και προσέξτε, στα επίσημα πάνελ της πολιτικής, έτσι και πίσω, ότι ξέρεις αυτό που λέει ο κόσμος. Ναι. Είσαι προδότης, ρε φίλε, ή είσαι πουλημένος αυτό το πράγμα. Μα τι είναι αυτό που λέτε, βαριά πράγματα αυτά που λέτε, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά που κάνουν δεν είναι βαριά. Το να τα χαρακτηρίσεις είναι βαριά. Είναι βαριά. Ακριβώς. Χάσαμε την έννοια των λέξεων τότε. Ναι. Εντελώς. Χάθηκε. Εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να χαρακτηρίζω, όσο και να φαίνεται περίεργο, διότι θεωρώ ότι ακόμη και μια τόσο πλούσια γλώσσα όπως είναι η ελληνική πλέον δεν έχει τη βαρύτητα χαρακτηρισμών που θα μπορούσε να αποδώσουν τη σημερινή κατάσταση. Πες μου, τι να τους πεις. Όπως έλεγε ένας σοφός παλιά, μένω σιωπηλός απέναντι στο νοσιούργημά σας. Τι να πεις. Η συνέχεια είναι κάτι που μας προβληματίζει. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Γιατί το θέμα, εγώ λέω, λένε μάλλον οι κύριοι αυτοί σήμερα, ότι κλείσαμε μια εκκρεμότητα 40 χρόνων, πόσο λένε. 27 χρόνων. Και είναι, λέω ακριβής. Εγώ, ο απλός πολίτης, ανοίξαμε μια νέα πληγή. Ναι, τον επόμενο 100 χρόνο. Αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει. Όχι. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει. Τον κόσμο ναι, αυτούς δεν ενδιαφέρει. Χθες έλεγε ο Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας, ναι, εγώ δεν πρόκειται να βάλω ούτε ταμπέλα που να λέει Βόρεια Μακεδονία. Καλά, να κρατήσουμε με λίγο. Για τον κ. Τζιτζικώστα. Γι' αυτό το λέω και εγώ. Γι' αυτό το αναφέρω και λέω μέσα μου. Τώρα, αυτό είναι αντίσταση. Αν είναι αντίσταση αυτό. Εγώ θα σας πω αυτό που μας λένε δικοί μας άνθρωποι που είναι πάνω στη Βόρειο Ανατολική Μακεδονία, ότι αρχίζει και φωλιάζει ο φόβος. Αρχίζουν διάφοροι μειονοτικοί μεσαισαγωγικά, ναι, εμφανίζονται με πολύ άγριο τρόπο, υποστηριζόμενοι από ΜΚΟ και από διάφορες άλλες καταστάσεις. Έχει. Με πολλά λεφτά, και αυτό το πράγμα αρχίζει και φωλιάζει φόβο. Και όπου φωλιάζει ο φόβος, είναι πολύ κακός σύμβουλος αυτό το πράγμα. Συμφωνεί. Αυτό λέω ακριβώς, ότι και πιστεύω ότι θα αρχίσει γρήγορα αυτό το πράγμα να γίνεται. Δηλαδή πολύ σύντομα θα έχουμε δυσάρεστες, όχι εξελίξεις μόνο, θα είναι δυσάρεστη η σχέση των ανθρώπων που ζουν στην Μακεδονία, βέβαια, μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή λίγο θα γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των... Των κατοικούντων τη Μακεδονία. Είναι χαρακτηριστικό, εγώ έχω παρατηρώ σε ορισμένα αμερικανικά περιοδικά, εγώ παρακολουθώ ας πούμε το Economist πάρα πολύ, και για λόγου του, αλλά βλέπω σοριδών σημειώματα,
comments, σχόλια από κάτω που γράφονται, ειδικά για, για όποια άθρα έχουν γραφτεί τώρα τελευταία, το τελευταίο διάστημα, για τα Σκόπια και την, το dispute που έχουν με την Ελλάδα, την ιστορία, πέρα από τα γνωστά, κάποιοι εντεταλμένοι Σκοπιανοί να λένε τα δικά τους παλαβομάρες, ας πούμε, και από την άλλη να απαντάνε κάποιοι Έλληνες ή Ελληνόφρονες, δηλαδή άνθρωποι που έχουν στοιχειώδως σπουδάσει ή ξέρουν να διαβάζουν ένα βιβλίο και ξέρουν, ας πούμε, ότι ήταν Έλληνας ο Αλέξανδρος, δεν ήταν άλλης φυλής όπως λένε, και προφανώς δεν ήταν Σλάβος. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, αρχίζουν και εμφανίζονται τα εξής σχόλια. Μα καταρχήν δεν είχαν έρθει Σλάβοι τότε στην περιοχή. Μα μην το συζητάμε τώρα, μπαίνουμε τώρα να το γελιοποιήσουμε τελείως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αρχίζουν να μπαίνουν τα εξής σχόλια. Εμείς είμαστε ενάντια στους Σκοπιανούς, είμαστε και ενάντια στους Αθηναίους. Θέλουμε δικό μας κράτος. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω αν αυτοί είναι εντεταλμένοι ή απλά ηλίθιοι. Γιατί και η ηλίθιότητα παίζει το ρόλο της. Είναι και επικίνδυνη πολύ η ηλίθιότητα. Βεβαίως. Αλλά και αυτή παράγει αποτελέσματα. Λοιπόν, και εγώ να σας πω την αλήθεια, από την πρώτη στιγμή, εγώ το λέω, το 1991 το γράφω αυτό, ότι με τον τρόπο που τοποθετείται το ζήτημα, προετοιμάζεται την απόσπαση της ελληνικής Μακεδονίας από τον εθνικό κορμό. Και το προετοιμάζεται, γιατί δεν υπερασπιζόσατε το εθνικό κορμό και την ενότητα αυτού μέσω της Μακεδονίας, αλλά προασπίζεστε ένα κομμάτι του εθνικού κορμού, τη Μακεδονία, αλλά όχι την ενιαία και αδιαίρετη. Και να θυμηθούμε ότι ένας ολόκληρος λαός που πολεμούσε από το 12 για την τότε, αναγκάστηκε, ξαναπήγε στον πόλεμο, έναν πόλεμο που δεν τον ήθελε, το πρώτο παγκόσμιο το 17 ουσιαστικά, για να πολεμήσει ξανά για αυτά που κέρδισε ή που κατάκτησε ή που απελευθέρωσε το 12-13. Και πήγε ένας ολόκληρος λαός αυτό και το πλήρωσε πολύ ακριβά αυτός που τον πήγε στον πόλεμο το 17 ο Βενιζέλος. Και μάλιστα στις εκλογές του 20 τον ανάγκασε σε εξορία. Τον νικητή Βενιζέλο. Τον πλήρωσε με αυτό το νόμισμα ο ελληνικός λαός, γιατί μάτωσε να κατοχυρώσει αυτά που προασπίστηκε και απελευθέρωσε με το αίμα του στους Βαλκανικούς. Και θα ξαναπάμε πάλι σε λογικές κατακαιρματισμού. Νέες χώρες, παλαιές χώρες. Εγώ θέτω και ένα άλλο ερώτημα και θέλω, αν μπορείτε, να μου το διευκρινίσετε. Είναι το θέμα το οικονομικό σε αυτή την περιοχή τώρα, πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή οι σχέσεις μας με τα Σκόπια μέχρι τώρα ήταν σχέσεις αυτού που λένε αφεντικά με παρήσεκτους. Θα μπορέσει να διατηρηθεί κάποια ισορροπία, διότι αν αρχίσουμε από τα προϊόντα μόνο που θα αρχίσουν να αλλάζουν ονόματα, θα δημιουργηθούν μεγάλες συγκρούσεις στο χώρο της Μακεδονίας και ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Γιατί στο δευτερογενή δεν έχουν τίποτα να παρουσιάσουν, οπωσδήποτε είναι μια χώρα πολύ. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του επιστημονικού δυναμικού ή τεχνικού δυναμικού της Ελλάδας δουλεύει για τα Σκόπια. Μάλιστα. Μέσω χρηματοδοτήσεων Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργείται η κατάλληλη τεχνική υποδομή για να διαμορφωθεί αυτός ο ενιαίος οικονομικός χώρος που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί μηχανικοί, τεχνικοί κτλ. Και τεχνικές εταιρείες δουλεύουν σε αυτή την ιστορία. Οπότε να μην ακούσουν κουβέντα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι. Το δεύτερο που υπάρχει και πάρα πολύ σοβαρό, εάν θεωρήσουμε ότι όντως οι τράπεζες κυβερνάνε στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες στις ελληνικές, δεν είναι ελληνικές, στις εγχώριες τράπεζες ανήκει το 65-70% του ΑΕΠ των Σκοπίων. Πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια τοποθετημένα κεφάλαια στα Σκόπια τραπεζικά. Και επειδή οι τράπεζες εδώ είναι κάτω σε κράτη, καταλαβαίνουμε ούτε ο αγρότης, ούτε ο επιχειρηματίας, ούτε ο εργαζόμενος πιάνει μπάζα. Η δουλειά γίνεται σε άλλο επίπεδο.
Και φυσικά οι τράπεζες δεν νοιάζονται ούτε για σύνορα ούτε για ζωτικούς. Δεν νοιάζεται ο Τσίπρας, οι τράπεζες θα νοιαστούν. Πω... Δεν το δήλωσε επίσημα ότι δεν γνωρίζει οι θάλασσες να έχουν σύνορα. Ακριβώς. Πέρα όμως από αυτό, εντάξει, ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι παράγει τα Σκόπια παράγουν περίπου το 30-40% του μαύρου χρήματος που παράγουν τα Βαλκάνια. Εγκληματικού και άλλου. Έτσι λοιπόν οι εγχώριες τράπεζες, οι δικές μας τράπεζες, οι δικές μας. Αυτές που χρηματοδοτούμε εμείς, σαν Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, ξεπλένουν στα χέρια μέσα από τα ταμεία τους αυτόν τον όγκο, τεράστιο όγκο χρήματος. Όχι Μακεδονία θα το ονομάσουν. Όχι θα έχουν τον Μέγα Αλέξανδρο μπροστά. Ό,τι θέλετε θα τα πούνε. Προκειμένου να κρατήσουν αυτές τις δουλειές στα χέρια τους. Αυτοί οι κατσαπλιάδες, γιατί είναι κατσαπλιάδες, δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομία, την πραγματική. Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω μαύρη από οικονομία. Τα πολιτικά. Μαύρη οικονομία, αλλά αυτή η οικονομία παράγει εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Αυτό. Στα Σκόπια παράγεται ένα ακόμη ΑΕΠ μαύρο από αυτό που έχουν. Είναι το ΑΕΠ τους πρέπει να είναι γύρω στα 10 με 11 δις. Ναι, εκεί λένε, 10 με 12 δις. Λοιπόν, είναι άλλα τόσα που παράγονται από το μαύρο χρήμα, από την επεξεργασία του οποίου που έρχεται από την Ανατολή, στο Κουμάνοβο και Τέτοβο, στα εργοστάσια, το μαύρο χρήμα που παίζεται στο χρηματιστήριο της Ανατολικής, των Ανατολικών Βαλκανίων που λέγεται Γευγελή. Εκεί με χρυσό μάλιστα και χρυσό μικρές πλάκες, οι οποίες κατά 60% έρχονται από την Ελλάδα. Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Και πολιτικό χρήμα που διοχετεύεται ενδεχομένως. Ενσπίγως διαφθορά, έτσι το βλέπω. Βέβαια. Μια διαφθορά σε αυτή την περιοχή. Και, και θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Και έτσι θα δημιουργηθεί αυτό που όλοι φανταζόμαστε. Πάντως στο μυαλό μου, σε αυτή την κρέα της πάει τώρα από εδώ και πέρα, γιατί τις επεμβάσεις των Γερμανών, Αμερικάνων και λοιπόν. Είναι δεδομένες. Είναι δεδομένες. Τελείως. Συγγνώμη, αυτά όλα είναι υπαρκτά, είναι κάτι που συμβαίνει. Έτσι, και δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Το ζητούμενο για μένα είναι τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά. Λοιπόν, είναι και ένας ακροατής από Θεσσαλονίκη που ρωτάει ακριβώς αυτό. Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση με το όνομα. Η συμφωνία των Πρεσπών δηλαδή. Γενικά, γιατί λοιπόν, το όνομα, το αναστρέψιμο ή μη του ονόματος φέρνει μαζί του τα ουσιώδη πράγματα. Ναι. Έτσι. Ναι, σωστό. Σωστό. Το πρώτο πράγμα είναι ότι για να μπορέσει να αναστρέψει τη συγκεκριμένη συμφωνία υπάρχει το ουσιαστικό και το τυπικό μέρος. Το ουσιαστικό είναι να ξεμπερδέψεις με αυτούς που στα επιβάλλουν. Έτσι. Εάν είσαι εξαρτώμενος από το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, ξέχασέ το. Ό,τι και να σου λένε αυτοί που σου λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να πειθαρχήσουν σε αυτούς που το επιβάλλουν. Εάν όμως αποκτήσουμε πραγματική ανεξαρτησία, δηλαδή ανεξαρτησία, κυριαρχία να το πούμε έτσι όπως το λένε νομικά, τότε είναι εύκολο. Είναι εύκολο διότι η συμφωνία αυτή πέρασε με 153. Είναι αστείο. Άρα με μια νέα πλειοψηφία στη Βουλή ανατρέπεται. Δεν είναι μόνο το 152 ούτε το 153, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αρκεί ένας ακροατής μας να κάνει τον κόπο να διαβάσει το άρθρο 28 του Συντάγματος. Ναι, το έχουν παραβιάσει στο Σύνταγμα. Δεν είναι θέμα. Όπου θα δει ότι δεν είναι θέμα μόνο ενός αριθμού. Είναι μιας ολόκληρης. Ακόμη και αν. Λογικής. Άλλο λέω. Ακόμη και μια πολιτική δύναμη που δεν αντιλαμβάνεται όλα αυτά τα πράγματα. Που δεν αντιλαμβάνεται τις παραβιάσεις του Συντάγματος. Για να μην τα αναλύσουμε. Εθιστεί σε αυτή την ιστορία. Ακόμη και αυτή μπορεί με μια απλή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Σαφώς. Να ανατρέψει αυτή τη συμφωνία, διότι είναι διμερείς. Οι διμερείς συμφωνίες ανατρέπονται ανά πάσα στιγμή. Σαφώς. Πολύ δε περισσότερο όταν έχει παραβιαστεί το Ελληνικό Σύνταγμα σχετικά με αυτό, αλλά και το Σκοπιανό Σύνταγμα. Δηλαδή και οι Σκοπιανοί παραβιάσανε. Ο Ζάεφ παραβίασε το Σύνταγμα των Σκοπίων προκειμένου να εισάγει, να κυρώσει μάλλον τη συμφωνία. Διότι το Σύνταγμα τους προϋποθέτει δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα έγινε και ήταν άκυρο. Άρα είναι έξω από κάθε λογική και μάλιστα σε σχέση με τα δημοψηφίσματα το δικό του Σύνταγμα πολύ πιο αυστηρό σε σχέση με το Ελληνικό Σύνταγμα του 1975. Λοιπόν,
Είναι άκυρο, αλλά και με το δίκαιο των συνθήκων, τη συνθήκη της Βιέννης δηλαδή, 69. Η συγκεκριμένη συνθήκη είναι άκυρη, η Διεθνή Σύμβαση. Είναι άκυρη, γιατί δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη οδός ούτε στην Ελλάδα, ούτε στα Σκόπια. Με συγχωρείς, αλλά είναι ανυπόστατη. Όχι μόνο άκυρη. Είναι ακόμα χειρότερα. Ναι, γιατί εντάξει, αλλά λέω, ότι δεν έγινε ποτέ. Δεν λέω, έφερε ποτέ κανένα ένομα αποτέλεσμα για να ζητηθεί ακύρωσή τους. Ναι, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό, διότι ακόμη και αν δεν τα δέχεται κάποια πολιτική δύναμη όλα αυτά. Δεν τα δέχεται. Δεν είναι της λογικής της. Δεν είναι σε αυτή τη λογική. Ακόμη και τότε μπορεί μια πλειοψηφία να αλλάξει αυτή τη συμφωνία, λέγοντας ότι κοιτάξτε κύριοι, δεν σας αποδεχόμαστε, ελάτε καθίστε στο τραπέζι να το ξανασυζητήσουμε. Και αυτό έχει γίνει πολλές φορές στη διεθνή κοινότητα. Εγώ αναφέρω το κλασικό παράδειγμα της Κίνας, όπου η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας του 49 δεν αποδεχόταν και δεν αναγνώριζε τη Φορμόζα, που ήταν η δημοκρατία της Κίνας, ενώ η άλλη ήταν λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, και έλεγε ότι δεν είναι. Και από το 49 μέχρι το 75, αν θυμάμαι καλά, επέμεναν οι δύο Κίνες. Η άλλη, η δημοκρατία της Κίνας, με τις πλάτες των Αμερικανών και των Δυτικών, ήταν και μέλος του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και παρόλα αυτά η Κίνα όχι μόνο κατόρθωσε να πάρει την έδρα του Συμβουλίου Ασφαλείας στον ΟΗΕ από την Κίνα, από την Φορμόζα, αλλά και την πέταξε έξω από τον ΟΗΕ, διότι είπε το πολύ απλό ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο Κίνες. Διότι όσο υπάρχουν δύο Κίνες, τότε αναγκαστικά αιωνεί στο μέλλον να μπει θέμα και για τη δική μου Κίνα. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία με τη Γαλλία. Όχι, δεν υπήρξε Γαλλία. Εγώ το έχω ψάξει, δεν υπήρχε το θέμα. Δεν τέθηκε το θέμα ποτέ στη Γαλλία για το ζήτημα της Βρετάνης. Δεν ξέρω γιατί το γράφουνε, πάντως στη βιβλιογραφία το ψάξα. Δεν έθεσε θέμα η Γαλλία. Όχι ποτέ. Όχι ποτέ. Άλλο ζήτημα μπήκε. Δεν θέλανε τη Βρετανία οι Γάλλοι για άλλους λόγους. Επικαλέστηκαν άλλους λόγους. Είναι εποχή De Gaulle που βάζουν ζητήματα. Αλλά Βρετάνη ζήτημα δεν μπήκε. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό βρήκα από τη βιβλιογραφία που έψαξα. Εγώ γιατί το διάβασα και εγώ αυτό. Είχα διαβάσει σε βιβλίο. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Εγώ έψαξα στην γαλλική βιβλιογραφία που υπάρχει και αναφέρεται αναλυτικά στον τρόπο ένταξης. Δεν μπήκε τέτοιο ζήτημα για τη Βρετάνη, για την ονοματοδοσία δηλαδή. Ναι. Μπήκε το θέμα για τη κτηνοτροφία της Βρετάνης. Ποιο θα είναι συγκριτικά με τη Βρετανία η ιστορία, αλλά όχι για την ονοματοδοσία. Μάλιστα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα να δούμε ανά τον κόσμο. Το ενδιαφέρον είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν κράτησε η ελληνική κυβέρνηση, η πλευρά, μόνο και μόνο γιατί διατάσσει ο ξένος παράγοντας. Δηλαδή, πού πάμε? Η κυρία Μέρκελ μας το είπε. Όταν επισκέφτηκε εδώ, ήταν η πρώτη δήλωσή της μάλιστα, που ευχαρίστησε τον κύριο Τσίπρα γιατί διευθέτησε το θέμα. Τι την ενδιαφέρει την κυρία Μέρκελ? Και με ποιο δικαίωμα? Και να την ενδιαφέρει με ποιο δικαίωμα? Εντάξει, με το δικαίωμα μπορεί να βάλει ένα ζήτημα, ρε παιδί μου. Ναι, με ποιο δικαίωμα? Να επιβάλλει σε ένα κράτος τι πρέπει να κάνει. Αυτό όμως, με αφορμή την ερώτηση του κυρίου που πήρε στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά από εδώ και πέρα. Σαν κράτος, σαν. Σαν έθνος, θα λέγαμε εγώ. Βέβαια, ναι. Γιατί αυτό έχει να κάνει, συνδέεται κιόλας και με την κατάσταση των Βαλκανίων ευρύτερα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Αυτό λέω. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον Ανατολικό, βέβαια. Άλλο σύμμαχο. Σαφέστατα. Ναι. Ο οποίος είπε ξεκάθαρα προχθές, τον άκουσα στην τηλεόραση ο κύριος Ερντογάν, είπε: ναι, θα σας δώσουμε τη Χάλκη, αλλά πρέπει να ανοίξετε το τζαμί. Το... ναι, κάτω από την Ακρόπολη. Ναι, κάτω από την Ακρόπολη. Να θέλει και συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλει συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλει κόπεδο. Να μπουν μιναρέδες, να μπουν τα πάντα. Τι να κάνουμε, λέει, εσείς έχετε τα καμπαναριά, εμείς έχουμε. Γιατί έχει καμπαναριό, λέει. Ναι, γιατί έχετε καμπαναριό, ενώ εμείς θέλουμε τους μιναρέδες. Δηλαδή, τα πράγματα είναι δώσε μου και ό,τι θέλω, αν θέλω, πάρε και εσύ κάτι. Ναι. Είναι μοιρασία του Χότζα. Μοιρασία του Χότζα. Ναι, αυτό όμως. Τώρα γελάω αυτή τη στιγμή, βέβαια γελάω όχι γιατί μου αρέσει, αλλά γελάω πικρά. Αλλά αυτό πραγματικά νομίζω θα είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα. Και βεβαίως δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι πολιτικές από εδώ και πέρα.
φεύγοντας ο κύριος Τσίπρας από την εξουσία, ποιες θα είναι οι επόμενες. Ακόμα χειρότερες. Ναύαρχε, μόνο είναι χειρότερες. Αν δεν παρέμβουμε εμείς, ναι, αλλά ως, ναι, ακόμα χειρότερες. Για να μην είναι λοιπόν χειρότερες, πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει εμείς κάτι τώρα, να κάνουμε σήμερα. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και βεβαίως πρέπει ο λαός αυτό το πράγμα να το καταλάβει. Δηλαδή ότι επέρχονται δεινές μέρες. Σαφώς. Έτσι. Άνοιξε η πληγή, όπως λέω εγώ, βγάζει πίον. Και κάποια στιγμή. Και όσο αυτό, πάει, θα βγάλει περισσότερο. Και κάποια στιγμή αυτό ίσως να πρέπει να το σπρώξουν αυτοί οι οποίοι είναι φύση και θέση, ας πούμε, πιο αποδεκτοί στο λαό από ότι είναι τα πολιτικά κόμματα, λόγω της συμπεριφοράς που έχουν επιδείξει σε μακρύ χρονικό διάστημα. Και αυτή είναι η λεγόμενη πνευματική τάξη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι του πνεύματος που λέγαμε κάποτε, οι άνθρωποι του πρέπει πνεύματος να δείξουν όχι μόνο το πνεύμα τους, γιατί αυτό κάποιοι το δείχνουν, αλλά η συγγραφή άρθρων για να το δείξω ή μια ομιλία κάποια στιγμή δεν καλύπτει το πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργηθεί μετά και μια πρακτική εφαρμογή, δηλαδή να γίνει, ας πούμε, ένα ερέθισμα στον κόσμο, να του δώσει να καταλάβει ότι πρέπει να αρχίσει να αρνείται συστηματικά και μόνιμα, ναι, την επιβολή την οποία του είναι τον, αυτό στην που οποία τον υποχρεώνουν. Ο Δημήτρης στην έτσι αρχή για την πνευματική επανάσταση του τέλους του 19ου αιώνα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην αλλαγή, για να μπει μετά η αλλαγή και στα Βαλκάνια κτλ. Μην πάμε σε μια αλλαγή μόνο με το ένστικτο. Όχι, να φυσικά πάμε και με τη σκέψη. Με τη γιατί σκέψη μόνο με το ένστικτο. Και με τη γνώση. Φοβάμαι ακριβώς. Γιατί μόνο με το ένστικτο. Θα πάμε, θα πάμε. Αλλά το να πάμε μόνο με το ένστικτο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον ίδιο το λαό. Ενώ γιατί έχει να αντιμετωπίσει, έχει απέναντί του μια εξουσία η οποία δεν οροδεί προουδενός, όπως λέμε. Ενώ αν πας με γνώση και με σχέδιο, με σκέψη, με γνώση, με επιμονή, με βάση αρχών, έτσι, που θα απαιτείς να υλοποιηθούν, πας οργανωμένα, πας με διαφορετική λογική, όπου εκεί. Αλλά αυτή δεν είναι υπόθεση του λαού. Είναι υπόθεση αυτό που λες προηγουμένως, δηλαδή της πνευματικής τάξης. Μπράβο, να του προκαλέσει αυτή τη βούληση. Δηλαδή να μπει μπροστά, ρε παιδί μου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5, 10, 20 ανθρώπους, αν έχουμε, ας πούμε, σε αυτό το χώρο. Έχουμε, αλλά δεν φαίνονται. Να μπουν μπροστά. Να πούνε, έλα εδώ, εγώ βγαίνω σήμερα και έρχομαι, ξέρω εγώ, στο Σύνταγμα που λέμε, και σε καλώ να έρθεις εδώ μαζί μου να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς που είναι μια κατοχή της πατρίδας μας. Ας κάνει κάτι πολύ πιο εύκολο στην είναι αρχή. Καταρχάς να βγει. Καταρχάς να βγει. Ναι. Δηλαδή να πάρει την ευθύνη. Και όταν βγει, ναι, ακριβώς. Μετά αρχίσει, ο λαός ξέρει. Θα βρει τον δρόμο. Ναι, να αρχίσει όμως να τον προκαλέσει, να αρχίσει να υλοποιεί αυτό το να βγει. Γιατί δεν αρκεί να βγει, ας πούμε, γράφοντας ένα πολύ ωραίο άρθρο. Πρέπει να το στηρίξει αυτό το άρθρο, βέβαια, και με κάποιες κινήσεις. Κοιτάξτε, για να έχει και ουσία. Ναύαρχε μου, παρακολουθώ στην τηλεόραση, δεν βγαίνει κανένας πνευματικός άνθρωπος. Δεν υπάρχουν πουθενά μέγεθος που να βγει και να κάνει, πούμε, αυτό το πράγμα που λέμε, να εξηγήσει τα πράγματα. Ακριβώς. Δεν είπα να βγει να κάνει η πολιτική, κάντε αυτό, κάντε το άλλο. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, μια και την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές. Είναι πρόβλημα για έναν άνθρωπο ο οποίος, αυτό που λέμε πνευματικός άνθρωπος, που ξέρει μόνο, η βασική του δουλειά είναι η πνευματική δημιουργία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί σε ένα πάνελ ή απέναντι σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος είναι τόσο, είναι ικανός να σε προκαλέσει με τέτοιο τρόπο, ναι, που πραγματικά να αισθανθείς άσχημα. Δηλαδή εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να βρεθεί ένας άνθρωπος και να το πει αυτά που μου έχουν πει εμένα κατά καιρούς, ναι, που εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα χειριστώ, γιατί έτσι αλλιώς έχω κάνει υπόθεσή μου, την υπόθεση του κόσμου. Αλλά ο άλλος γιατί να το περάσει αυτό το πράγμα, του λένε, όταν να του πούνε, ας πούμε, να πει ότι μπορούμε, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα να πάμε μπροστά, και να το απαντήσει, μα δεν βλέπετε, όλες οι ταβέρνες είναι οι ίδιες. Δηλαδή, αφού και εγώ σηκώνω ψηλά τα χέρια, δηλαδή δεν απαντάω σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι να απαντήσεις. Όταν τους λες ότι πεθαίνει ο κόσμος και να σου απαντάνε, μα οι ταβέρνες είναι γεμάτες.
Και να μην στο λέει ο κάποιος βλάκας, να στο λέει ο δημοσιογράφος, δηλαδή, που υποτίθεται σε καλεί να κάνετε μια κουβέντα. Όταν τέτοιο χαμηλότατο επίπεδο λαϊκισμού, μάλλον δημαγωγία, δεν είναι λαϊκισμός, δημαγωγία, αυτό το πράγμα. Τώρα πες μου εσύ, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος, δεν ξέρω, το βλέπω. Δεν είναι δικαιολογία, Δημήτρη. Δεν είναι θέμα δικαιολογίας, καταλαβαίνω. Δεν έχει δικαιολογία. Καταλαβαίνω. Θα το υποστεί και αυτό, προκειμένου να πετύχει το σκοπό. Ο οποίος σκοπός είναι πάνω από αυτές τις μικρότητες, είναι πάνω από αυτές τις ποταπές παρουσίες που μπορεί να αντιμετωπίσει σε μια διαλεκτική με κάποιον. Είναι πολύ πιο πάνω. Είναι όμως πρόβλημα να βαριέμαι πώς θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει να το πω αυτό, να το τονίσω ιδιαίτερα. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει, αλλά ποιος ή μάλλον ποιοι. Εγώ ποτέ δεν βάζω σε άτομα ότι είναι ένας θα κάνει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ας πάρουμε την Ακαδημία Αθηνών, τι κάνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει, ούτε εγώ ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Ξέρει κανείς. Με τι ασχολείται. Με τι ασχολείται, δεν ξέρω. Ξέρει κανείς. Δεν που και που κανένα βραβείο, γιατί κάποιος έδωσε λίγο ψωμί παραπάνω. Κάνει εξαιρετικά καλά πάντως. Σαν τι. Λέω εξαιρετικά καλά. Καλά, ναι. Ακριβώς. Ξέρω το διευθυντή του catering που πηγαίνει εκεί πέρα, είναι τα κοψίδια πάνε και αυτό. Είναι λυπηρό. Ξεκινάω από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα που έχουμε εσύ. Δεν είναι που, τέλος πάντων. Κάποτε παλιά ξεσηκωνόντουσαν πολλοί πνευματικοί άνθρωποι. Ακαδημαϊκοί. Βεβαίως. Αρθρογραφούσαν το ένα, το άλλο, κάτι κάνανε. Τώρα δεν βγαίνει κανείς. Εγώ διαβάζω τις φυλάδες όλες. Δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα. Κάνε πνευματικό άνθρωπο να βγει και να κηρύξει μια πνευματική επανάσταση. Ναρκωμένοι όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Μπουκωμένοι ίσως. Αυτό σημαίνει κάτι όμως. Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το παλιό πρέπει να φύγει και το παλιό είναι καθοριστικό συνολικά. Χωρίς να γεννηθεί ακόμη το καινούριο. Και λογικό είναι. Το καινούριο να γεννιέται χωρίς να μπορείς να το διαπιστώσεις την ώρα που γεννιέται, γιατί έτσι πλακώνει την κατάσταση αυτή η μαυρίλα, η τέφρα του παλιού που αποσυντίθεται και τα πλακώνει όλα. Εδώ έχει σημασία να δει τις φύτρες του καινούριου να βρεις και σε επίπεδο πνευματικών ανθρώπων, και εδώ οι καινούργιες φωνές και η σκέψη είναι δύσκολο να φανεί. Είναι. Από ποια μέσα, από ποιους διάβλους. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι, ακριβώς. Από πού να μπορέσεις να αρπαχθείς από κάπου, το οποίο θα σε βοηθήσει να βγεις πραγματικά και να γίνει αυτό το πράγμα πιο λαϊκό, πιο γνωστό. Έτσι, ακριβώς. Γιατί αυτό που λείπει είναι η εφαρμογή των πραγμάτων. Έχουμε σκέψεις, έχουμε απόψεις, αλλά δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι περισσότερο από αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα. Και θα πάω και κάτι πιο σκληρό για μένα. Η νεολαία σήμερα είναι τελείως αποχαυνομένη. Κάτι που δεν ήταν η δική μου η νεολαία, η γενιά η δική μου δεν ήταν. Όχι, εμείς είχαμε βγει από κάτι τελείως διαφορετικό. Εμείς το σκάγαμε το γυμνάσιο για να πάμε στα συνεδρία για την Κύπρο. Μπράβο. Δεν το σκάγαμε για να πάμε παίξω μπιλιάρδο. Κάναμε. Πάμε στην καφετέρια, το σκάγαμε και πηγαίναμε στο Σύνταγμα και τρώγαμε ξύλο. Συγκρούσεις στην Πανεπιστήμιο για την Κύπρο, για το ένα, για το άλλο. Ναι, λέω το απλό εγώ. Ξύλο, νεράτσι. Και νεκροί. Έτσι, μπράβο. Νεράτσια. Σήμερα δεν βλέπω τίποτα. Σαρβό βλέπουν να βλέπουν και κάτι ανοησίες τα παιδιά και να περιμένουν μέσω της τηλεόρασης να κερδίσουν 5 ευρώ. Λαχείο. Ναι, οδηγούμεθα στα λαχεία μόνο. Αυτό. Το προπό, το κίνο, όπως το λένε και τα λοιπά. Ναι. Αυτή είναι. Εάν κρίνεις από την τέχνη που παρουσιάζεται σήμερα, δηλαδή την επίσημη τέχνη, δηλαδή ό,τι και να είναι σε τηλεόραση ή οτιδήποτε, συγγνώμη, αλλά απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει πάρα πολύ χαμηλό IQ. Πάρα πολύ και χαμηλό. Επειδή έχουμε, Δημήτρη, τη χαρά σήμερα να είναι μαζί μας ένας άνθρωπος της τέχνης, ας πούμε, πραγματικά της τέχνης δηλαδή, και όχι περαστικός απ' έξω, μήπως θα ήταν χρήσιμο να μας μιλήσει κάτι για την... για αυτούς τους ανθρώπους της τέχνης, για τη δουλειά του, για το τι προσλαμβάνει από ενδιαφέρον του κόσμου για παραστάσεις, ας πούμε, εξωγεγώ, πραγματικά ουσιαστικές, πραγματικά ενδιαφέρουσες, πώς δημιουργείται το ενδιαφέρον του κόσμου και
σε αυτό το τομέα. Ακριβώς. Δεν είναι ξεκομμένο. Όχι. Θα σας πω το εξής. Τι προσλαμβάνετε. Τι προσλαμβάνω. Επειδή συζητώ πολύ και με συναδέλφους μου, δηλαδή όχι συναδέλφους ηθοποιούς μόνο, στο κύκλωμα της τέχνης. Ηθοποιείς, σκηνοθέτες, τεχνικοί, συγγραφείς κτλ. Εκείνο το οποίο κυριαρχία σαν άποψη είναι ότι τι να κάνουμε. Δηλαδή δεν βρίσκουν ακριβώς μια διέξοδο προς τα που θα κινηθεί το πράγμα για να γίνει κάποια αλλαγή στην νοοτροπία πρώτα-πρώτα. Η οποία νοοτροπία είναι λίγο υποτάσσουμε. Ραγιαδισμός λίγο πολύ. Και στο μυαλό βέβαια ραγιαδισμός, όχι στο σώμα μόνο. Προφανώς. Λοιπόν, το αντιμετωπίζω αυτό σε καθημερινή βάση όταν συζητάω και λέμε 1000 προβλήματα έχουμε. Έχουμε και Υπουργείο Πολιτισμού. Λέτε και ανέκδοτα μεταξύ σας. Λέμε και ανέκδοτα, βέβαια, γιατί πρέπει να γελάμε, γιατί αλλιώς τι να κάνουμε. Πρέπει να γελάσουμε. Λοιπόν, όταν αντιμετωπίζεις το θέμα αυτό με την έννοια ότι περιμένεις από ένα Υπουργείο Πολιτισμού ανύπαρκτο να λύσει προβλήματα, βασικά προβλήματα, ακόμα και εργασιακά, ας το πάρω εκεί, έτσι. Γιατί οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν πληρώνονται. Παίζουν και δεν πληρώνονται. Πάνε σκηνοθέτες, έχω μάθει, και κάνουν συναλλαγές με το εθνικό να ανεβάσουν ένα έργο και αντί να πάρουν 10, τους λέει 10 δεν έχει, ένα. Γιατί θα φανείς, θα βγει το όνομά σου προς τα έξω. Άρα λοιπόν πληρώνεις ακόμα και αυτό το αντίτιμο, να πληρώσεις για να φανεί το όνομά σου. Μας λέγανε εδώ πάντως νέα παιδιά, ηθοποιοί και σκηνοθέτες, ότι δουλεύουν με ποσοστό από τα εισιτήρια που κόβουν. Σωστό. Ή πάνε και παίρνουν στην τηλεόραση με το μήνα τώρα πια. Ναι. Αλλά όταν λέω με το μήνα μπορεί επίδομα. Να είναι μισθός. Υπάλληλοι. Επίδομα. Επίδομα είναι. Επίδομα. Υπάλληλοι. Επίδομα παρουσίας. Λοιπόν. Αυτό όλο έχει φέρει μια απογοήτευση τόσο πολύ ισχυρή που όταν δημιουργήσεις. Να πω κάτι άλλο. Το συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο υπήρχε πάντοτε στην τέχνη είχαμε καλό σύνδεσμο. Δεν υπάρχει σήμερα τίποτα. Πού υπάρχει. Δεν υπάρχουν ούτε καν συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις για να υπάρχουν. Πού υπάρχουν. Πού υπάρχουν θα μου πείτε. Αλλά επειδή λέω τώρα για τον κόσμο το δικό μου. Χώρο υπήρχε ναι. Και ήταν ισχυρό. Έχω άμεση γνώση. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα πολλών από εμάς που το βλέπουμε και προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα όμως το θέμα είναι έχει φτάσει πια ο κόμπος το χταίνει. Πρέπει να γίνει κάποια έκρηξη. Τώρα πώς θα γίνει η έκρηξη. Θέλετε να τις κάνουμε μαζί. είμαι προσφέρομαι, ξέρετε. Συμπαραστάτες πάντα είναι καλό. Ο πρόεδρος έβαλε τα γέλια μόλις το είπα. Γιατί, ξέρει. Δεν είναι ανάγκη να είσαι κυκλώματος για να κάνεις κάποια αυτή σε ένα τομέα που λέγεται τέχνη, να είσαι της τέχνης οπωσδήποτε. Μπορεί να μην είσαι της τέχνης. Να είσαι απλώς θειασότης της τέχνης. Δηλώνω μια προσφορά. Αλλά η άποψή μου σας είπα είναι ότι υπάρχει μια καταστολή των πάντων και αυτή η καταστολή δεν μπορεί να ξεπεραστεί με κανέναν τρόπο αυτόν τον καιρό τουλάχιστον. Υπάρχει και το βόλεμα. Ας πάμε και σε μια άλλη πλευρά της κατάστασης. Το βόλεμα. Είναι το βόλεμα των 300 ευρώ το μήνα. Σωστό. Βόλεμα είναι και αυτό. Έχω ακούσει πάνω πολλούς και λένε πήρα 400 ευρώ, λέει εντάξει. Αντί να καπνίζω δύο πακέτα, καπνίζω ένα τώρα. Έλυσε το πρόβλημα. Έλυσε το πρόβλημα. Εκεί έφτασε. Και κάνει και καλό στην υγεία του. Ναι, είναι καλύτερο γιατί τα λιγά τσιγάρα δεν κάνουν καρκίνο, υποτίθεται. Αλλά εκεί έχει φτάσει το πράγμα, σε αυτή την κατάσταση είναι. Αυτό το λέω διευκρινιστικά γιατί μας ακούει κάποιος κόσμος να ξέρει ότι ο κόσμος της τέχνης περνάει κρίση μεγάλη. Και αυτό αντανακλάει και στην τέχνη όπως βγαίνει μέσω της τηλεόρασης. Στην απόδοσή του, ας πούμε. Την απόδοσή του. Την παρουσία του. Τις παραγωγές παντού, αυτές που βλέπουμε, ας πούμε. Δεν πιστεύω να βρεθεί άνθρωπος να πει σήμερα απολαμβάνω στην τηλεόραση κάτι καλό και άμα έρθει η ώρα εκείνη κάθομαι στην πολυθρόνα και το βλέπω. Δεν νομίζω. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι κάθομαι στην πολυθρόνα να δω κάτι το οποίο θα με διεγείρει. Ακριβώς. Αλλού. Μόνο τότε κάθεται. Μόνο τότε. Μόνο αυτό υπάρχει. Έχει πράγμα. Ενώ όχι και ορισμένα πράγματα, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι κάποιοι καλοί ηθοποιοί τουλάχιστον που τους εκτιμώ αναγκάζονται και κάνουν πράγματα, ειδικά στην τηλεόραση. Ευτελή. Τα οποία πραγματικά, ρε παιδί μου, δεν τους ταιριάζουν. Σαν επαγγελματίες δηλαδή. Ναι, άμα το. Δεν θέλω να πω τίποτα συγκεκριμένο τώρα, αλλά έβλεπα τώρα πρόσφατα, ας πούμε, μια τηλεοπτική εκπομπή που κάνουν, ας πούμε, μηνύσεις ή οτιδήποτε οι ηθοποιοί. Ναι.
Είναι εξαιρετική ηθοποιοί, δεν το συζητάμε. Είναι ορισμένοι για τους οποίους εγώ τους εκτιμώ ιδιαίτερα, σαν ηθοποιοί. Και πάνε εκεί πέρα και κάνουν τους παλιάτσους. Δηλαδή. Αν τους ρωτήσει, θα σε πούνε αμέσως. Έχω παιδί, πρέπει να το ζήσω. Ναι, είναι το οικονομικό, το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει άλλο τίποτα. Το ξέρει ότι αυτό εξευτελίζεται. Αλλά από την άλλη λέει, ναι, προκειμένου όμως εγώ να έχω να πάω στην ταβέρνα ή το παιδί μου να το σχολείο. Να οι ταβέρνες. Ναι. Που έλεγες πριν. Συγκυρώνουμε στις ταβέρνες. Προηγείται πάντα. Σαν τους μοιραίους του Βάρναλη. Σαν τους μοιραίους του, στην υπόγεια ταβέρνα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο προηγείται στην εποχή μας, το στομάχι είναι προηγείται των πάντων. Θα μου πεις γιατί να μην προηγείται. Είναι απαραίτητη, αλλά βιολογική ανάγκη είναι το στομάχι, δεν γίνεται. Όχι, αλλά... είναι κατανοητό ή το οικονομικό. Λογικό, είναι, το, είναι κατανοητό, αλλά αν σε αναγκάζουν, όταν ας πούμε οι γενιές οι δικές σας, ναι. Το παίξω λίγο μικρό. Σωστό. Λοιπόν, υπήρχαν καλλιτέχνες οι οποίοι περνάγανε πραγματικά το διάολό τους, περνάγανε για να διατηρήσουν αυτά που πιστεύουν ή αυτά που παλεύανε. Αυτό λέω ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που να, είναι, να περάσουν μια δοκιμασία, δηλαδή δεν είναι θέμα, όλος ο λαός μας περνάει δοκιμασία και αυτοί θα περάσουν, το θέλουν είτε ξεφτυλιστούν είτε όχι, δεν θα γλιτώσουν, δεν γλιτώνει κανένας από αυτό το πράγμα, ελάχιστα γλιτώσουν και είναι γνωστοί από τώρα ποιοι είναι αυτοί που θα γλιτώσουν. Είναι εύκολο να σε παρασύρουν εύκολα. Το ξέρω, ναι. Αυτό έτσι. Είναι το δυστύχημα. Αυτό στην τέχνη είναι και αυτό που είπα πριν από λίγο της προβολής. Είναι μεγάλη υπόθεση, θα σε δει η θεία σου ότι στην τηλεόραση βγήκες. Τώρα το πόσο είναι το αντίτιμο αυτό δεν το λογαριάζεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν ξέρω αν έχει. Μπορεί να θα το ξέρετε καλύτερα εσείς. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο ήρωας δεν γίνεται ήρωας γιατί έχει κάτι το ηρωικό, αλλά και ντρέπεται να είναι δηλός. Αυτό έλεγε ο Αριστοτέλης. Και λέω, σκέφτομαι εκείνη την εποχή που είχαμε και μεγάλους τοπιούς, ας πούμε, για παράδειγμα, κορυφαίους. Απηχούσε μια ολόκληρη κοινωνία, ακόμη και σε συνθήκες λογοκρισίας, ιστορίας, κυνηγητά κτλ. Και φυσικά τρώγανε και το διάολο τους με την έννοια των πολιτικών τους τοποθετήσεων ή το οτιδήποτε. Και παρόλα αυτά αφήσανε φοβερή κληρονομία. Αυτό. Λοιπόν. Σήμερα, ενώ πάλι και σήμερα έχεις μεγάλους τοπίους, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις. Οπωσδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε την αντίστοιχη πάστα ανθρώπων, να το πούμε έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Άλλαξε αυτό το στοιχείο. Τότε ντρεπόταν να είναι δηλός, γιατί μια ολόκληρη κοινωνία απαιτούσε από αυτόν να είναι ήρωας. Εφόσον έχεις βγει μπροστά, είσαι γνωστός. Το θεωρούσα και οδηγό. Έτσι. Ναι. Σήμερα είναι εύκολο να σε δηλώσω. Ναι. Είναι εύκολο. Είναι κοινωνικά αποδεκτό να σε δηλώσω. Κοινωνικά αποδεκτό. Σωστό. Τότε δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό. Όχι. Ο παππούς μου, ας πούμε, που είναι ένας αγράμματος άνθρωπος του λαού, χωρίς πολιτικές πεπιθήσεις, αυτό το πράγμα που ήταν εργάτης. Λοιπόν, το ποιος ήταν ήρωας και το ποιος ήταν στην καθημερινότητά του, έπαιζε μεγάλη σημασία γι' αυτό. Έτσι. Διαφοροποιούσε τη στάση του και τον προβληματισμό του και την προσέγγιση του απέναντι σε αυτόν που ήταν ήρωας και στον άλλον που τα είχε βροντίξει ή τα είχε κουκουλώσει. Είχε συμβαστεί. Είναι... Αυτό. Ενώ σήμερα είναι αυτό που μου λέει ένας φίλος μου, μονίμως, ας πούμε, που του λέω ρε παιδί μου, κάνουμε κάτι, ας πούμε, και μου λέει μόνιμα, άκου να δεις, το και ότι η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Ή όπως το λέγαμε στο στρατό, του φευγάτου η μάνα. Λοιπόν, ναι. Αυτό το πράγμα είναι κοινωνικά αποδεκτό σήμερα. Έτσι πράγμα. Μου λέγανε οι παλιοί ηθοποιοί που συζητούσα και λέω παλιοί ηθοποιοί, προηγούμενη γενιά από μένα, έτσι. Σταυρίδης, ο Αυλογίτης, ο Λογοδετήτης, ναι. Όλοι λέγανε κάποια στιγμή. Εγώ λέει πολέμησα. Πήγα στο στρατό και το λέγανε με ένα καμάρι. Ότι ήταν και αυτό μέσα στα καθήκοντά του, οπωσδήποτε έπρεπε να πάνε. Τώρα σήμερα, αν πει σε ένα παιδί και στρατό, θα σου πει αμέσως πού μπορώ να λουφάρω περισσότερο. Ξέρετε που το βλέπω εγώ. Περίμενα πώς και πώς να δω το σύριαλ που παρουσιάζει η κρατική τηλεόραση. Θεωρώ το μόνο αξιόλογο σύριαλ που βλέπω εγώ σήμερα στην τηλεόραση είναι του Μυριβίλη. Το «Η ζωή εντάφω». Το περίμενα πρώτο για το σκηνοθέτη, το συμπαθώ από τις δουλειές που έχει κάνει. Είναι πάρα πολύ καλά προσεγμένες δουλειές. Καλά, το Μυριβίλη, το «Η ζωή εντάφω» το συζητάμε.
Και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα τι γίνεται μέσα σε αυτό το χαμό, τον οριμαγδό της μετριότητας και της αηδίας. Πώς το βγάλανε αυτό στην τηλεόραση? Κάτι ξεχωριστό. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση το πώς μου παίζουν οι ηθοποιοί. Με ξενίζει τελείως. Επειδή έχω την τρέλα να θέλω να γνωρίζω την εποχή, να την καταλάβω την εποχή, και βέβαια πώς καταλαβαίνεις την εποχή? Από την τέχνη της. Από τα ήθη, από τον τρόπο που μιλάει, πώς εκφράζουν τα. Έτσι δεν είναι μόνο τα γεγονότα. Σε τι κοινωνία διαδραματιστήκαν τα γεγονότα? Με όλη την καλή τους διάθεση. Γιατί εγώ σίγουρα. Και βέβαια και είναι και. Φαίνεται, οι άνθρωποι είναι ταλαντούχοι, δεν είναι τώρα, ξέρεις, τα νικόμενα του τάδε που έπρεπε να παίξει οπωσδήποτε στο σύριαλ, θέλω να πω, έτσι. Δεν αποδίδουν με τίποτα την εποχή. Γιατί δεν θεωρούν ποτέ καθήκον τους το να πολεμήσουν στο αλβανικό και το τι κουβάλαει αυτό στην ψυχοσύνθεσή του, ώστε να το μπορεί να το εκφράσει. Ούτε το ψάξανε ποτέ. Δεν το ξέρουν καν. Αυτό λέω. Ούτε το έχουν σαν αίσθηση. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο πρωταγωνιστής? Πρέπει να πολεμήσω. Γιατί δεν πρέπει να χάσει η πατρίδα μου αυτά που κέρδισε. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Δηλαδή, πώς το πιάνεις αυτό τον παλμό? Δηλαδή, αυτό το στοιχείο που και η δική σας γενιά και η προηγούμενη γενιά. Σημασία. Και κάτι λίγο από τη δική μου γενιά. Το έχει, δηλαδή, σαν ακούσματα, σαν μυρωδιές. Και σημασία έχει πώς το εκφράζεις, με ποιο τρόπο το εκφράζεις. Ναι. Να δείξεις ότι ταυτίζεσαι με την εποχή. Αυτό το πρόσεξα και εγώ. Αυτό δεν είναι. Επειδή είναι συναδελφή μου και δεν θέλω να κάνω κριτική για το. Όχι, δεν νομίζω. Ωστόσο, όμως, δεν με ικανοποιεί καθόλου η απόδοσή τους. Ενώ διαβάζεις το βιβλίο του Μυριβίλη, το οποίο είναι εκπληκτικό, έχει φοβερές περιγραφές και βαθύτατες, και να καταλάβει, εγώ το προτείνω, δηλαδή, αν το διαβάσει κανείς, καταλαβαίνει μια εποχή η οποία είναι πολύ μακρινή για τη σημερινή γενιά. Δεν μπορούν, δηλαδή, είναι δυνατόν να σου δείχνει η κατάσταση χαρακομμάτων και να μην τρέμει σύγκορμος από τον πανικό και το φόβο που διαπερνάει εκείνο το κακομύρι που έχει το όπλο και που περιμένει τη σφυρίχτρα να ανέβει πάνω, να σαλτάρει? Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Και επειδή καλώς ή κακώς η νέα γενιά έχει όλη αυτή την αμερικανική βιομηχανία θεάματος, που ναι μεν επί της ουσίας είναι τζούφια, αλλά από άποψη τεχνικής, βιώματος, είναι, όνομα του Θεού, είναι κορυφαία. Είναι κορυφαία. Λες τώρα τι κάνεις εδώ? Δηλαδή, αδερφέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως να φταίνει και τα budget, εσύ τα ξέρετε καλύτερα, ας πούμε, και τον τρόπο που τα κάνουν, δεν ξέρω. Μπορεί για να πετύχεις ένα σωστό πλάνο στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, να χρειαστείς, λέω τώρα, ένα πλάνο μόνο, να χρειαστείς μία ώρα. Εάν το κάνεις στα 10 λεπτά, έχεις αποτύχει. Άρα είναι το θέμα οικονομικό κυρίως. Ναι, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Αυτά τα ξέρω, τα έχω περάσει, γι' αυτό το λέω. Αλλά αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο και της τέχνης σήμερα. Η τέχνη, εγώ το λέω, ζούμε την τέχνη της αρπαχτής τώρα. Και οικονομικά, αλλά και γενικά σαν άποψη πάνω στα γεγονότα, τα οποία πολλές φορές καλούμεθα να ερμηνεύσουμε πάνω στη σκηνή ή στο γυαλί, στην οθόνη, καλούμεθα, και δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Απλώς πάμε για κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω και πώς διδάσκεται αυτό, εγώ δεν έχω ιδέα. Αλλά ένα δεύτερο παράδειγμα. Διδάσκεται, αλλά πρέπει να έχεις καλό δάσκαλο για να σε διδάξει. Δεν μπορεί να σε διδάξει. Εγώ θα παρακαλούσα τον κύριο Μόρτσο να μας ενημερώσει και για τα σχέδιά του. Δηλαδή, να ξέρουμε. Αχ, να βαριέ μου, τα σχέδιά μου. Τι θα κάνετε, κύριε Μόρτζο? Νομίζω ότι και ο κόσμος ενδιαφέρεται να ακούσει. Τι από θα σας κάνω? Θα σας πω την κατάσταση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Εσείς είδατε την παράσταση. Τι στόχο έχετε? Είδατε την κιλοτίνα και μου είπατε τα καλύτερα λόγια και για το έργο, κυρίως. Με ενδιαφέρει η άποψή σας. Μετά είναι η παράσταση και μετά είναι η ερμηνεία. Έτσι το βάζω εγώ πάντα. Αυτή τη στιγμή, όπως, επειδή μιλάω συνέχεια και λέω για το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει στην τέχνη, είμαι σε κατάσταση τέτοια που λέω σε λίγο θα σταματήσω, δεν μπορώ να παίξω. Μάλιστα. Διότι υπάρχει μεγάλη δυσπραγία στον κόσμο για αυτό το εισιτήριο των 10-15 ευρώ να του δώσει. Οπότε ενίσχυση καμία από το κράτος δεν έχουμε, από κανένα φορέα μάλλον, ας το κράτος, ούτε ιδιωτικό ούτε κρατικό φορέα. Και έρχεται κάποια στιγμή που λες τώρα, προκειμένου να έχω ανθρώπους να τους απασχολώ και να μην τους πληρώνω, καλύτερα να σταματήσω. Και είμαι σε αυτή την κατάσταση. Με την προοπτική όμως ότι δεν θα σταματήσω. Θα πρέπει να συνεχίσω να δω κάτι άλλο να κάνω, με την προϋπόθεση ότι αυτό το κάτι άλλο ίσως μου δώσει μια ανάσα παραπέρα. Αυτό θα το κρίνει ο χρόνος.
σιγά σιγά. Έχω υπόψη μου να κάνω κάτι για το καλοκαίρι τώρα. Να κάνω και καμιά περιοδία εντός και εκτός Αθηνών η περιοδία. Μήπως μπορέσω και συγκεντρώσω κάποιο κόσμο και μπορέσω να κρατήσω το θέατρο. Αυτό το μικρό θέατρο που έχω, γιατί δεν έχω και καμιά μεγάλη περιουσία εγώ ή καμιά μεγάλη, δεν κάνω μεγάλες παραγωγές, να το πω έτσι. Είναι πάντως πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να σας πω και κάτι άλλο. Ραδιόφωνο δεν κάνω. Όχι εγώ, κανένας μας. Είναι κομμένα τα ραδιόφωνα τους τοπίους. Όλα αυτά τα κάνουν μερικοί δημοσιογράφοι. Τηλεόραση δεν κάνω για αυτούς τους λόγους που είπαμε προηγούμενα, όλους. Δεν μπορώ να συμμετάσχω σε τέτοιου είδους, εγώ τα λέω καραγκιουζιλίκια. Τηλεόραση τίποτα, κινηματογράφο το ίδιο. Άρα λοιπόν έχουμε περιοριστεί μόνο στη σκηνή απάνω. Στο θέατρο. Ναι. Το θέατρο όμως δεν φέρνει ποτέ λεφτά. Να πω και κάτι έτσι αστείο εγώ. Λέμε στο θέατρο, δύο ηθοποιοί μπόρεσαν και βγάλανε λεφτά από το θέατρο. Η Βουγιουκλάκη και ο Γιάννης Γιονάκης. Έτσι επικρατεί. Η Βουγιουκλάκη το ξέρω, αλλά ο Γιονάκης πώς. Γιονάκης. Ήταν πολύ τσιγκούνης. Τον γνώρισα καλά, το Γιάννη ήταν φίλος μου, πολύ ένας άνθρωπος με απεριόριστο χιούμορ όπως ήταν και στη σκηνή, αλλά ήταν τόσο τσιγκούνης που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί. Αυτά έχει κάποια σημασία, το να είσαι σε ένα βαθμό βέβαια, όχι πολύ τσιγκούνης, αλλά έχει σημασία αυτό το πράγμα, γιατί όταν βγάζεις λεφτά, που μπορεί να βγάζεις λεφτά από το θέατρο καμιά φορά, όπως η Μουλιουκλάκη είπαμε, που δεν έκανε μόνο θέατρο, έκανε και κίνημα. Ναι, ναι. Αλλά αν τα ξοδεύεις από εδώ και από εκεί, όπως ο Χατζηχρήστος, ναι, ναι, ο οποίος πεθάνε φτωχός. Ή ο Βέγκος. Αυτοί πεθάνανε φτωχοί. Το Βέγκο τον κατέστρεψε η Αμερική που είχε πάει, η Νέα Υόρκη, του έδωσε μεγάλο στραπάτσο. Όλα τον καταστρέψαν γιατί ο Βέγκος έπαιρνε 5, ξόδευε 10. Ναι. Έτσι. Ήταν άνθρωπος με μια νοοτροπία τελείως, ότι δεν θέλω να γίνω πλούσιος ποτέ, αλλά θέλω να κάνω και εγώ αυτό που θέλω να κάνω. Και το έκανε. Ναι, αυτό που ποθούσε. Ναι. Αυτό που ποθούσε. Εντάξει, αυτό το άφησε, ναι, ένα στίγμα, ναι, πολύ. Είναι... Ναι. Λοιπόν, βρίσκομαι σε αυτό το σταυροδρόμι τώρα και προσπαθώ να δω το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, είναι οι τελευταίες μου παραστάσεις στην Γιλωτίνας, και θα ετοιμαστώ τώρα να δω τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Το διάστημα δηλαδή. Μέχρι το τέλος της ανοίξεως και κυρίως το καλοκαίρι. Έχουμε και τα προβλήματα των εκλογών που πάντοτε μας φέρνουν πίσω. Ναι, σίγουρα. Και επειδή φέτος έχουμε τετραπλές εκλογές. Και να δούμε αν θα είναι τετραπλές. Να δούμε. Μπορεί να προκύψουν κι άλλες. Δεν αποκλείεται τίποτα. Και πενταπλές. Και πενταπλές. Παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν αποκλείεται. Σε πρώτη σκέψη, πενταπλές. Ναι. Εγώ απλώς είπα κάποτε. Πριν από χρόνια, πρέπει να αλλάξει η σειρά των Υπουργείων, δηλαδή η προτεραιότητα να δοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Ελλάδα, γιατί είναι το μόνο Υπουργείο το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε, γιατί έχουμε και ιστορία και πολιτισμό. Και με γελάσανε οι πολιτικοί που τους το είπα. Βέβαια. Τι είναι ο Κάβουρας, το ζουμί του. Ενώ στα άλλα έχει ψωμί η δουλειά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω με πολύ πικρία, γιατί πραγματικά δεν πρόκειται ποτέ κανείς μεγάλος πολιτικός, αρχηγός πολιτικού κόμματος, πρωθυπουργός, και να πει, ας μην το βάλω στην πρώτη το πολιτισμό, ας το βάλω στην τρίτη τουλάχιστον. Τίποτα. Τελευταίο. Τελευταίο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, και το λέω αυτό, το τελευταίο έχει σημασία και με τον προϋπολογισμό του κάθε χρόνο. Πόσο με, 0,68 του κρατικού προϋπολογισμού. Α, τόσο πολύ είναι. Ναι, τόσο πολύ. Δεν το ήξερα. Και είναι τώρα και πες κι άλλο. Τώρα νομίζω, νομίζω ότι φέτος πήγε στο 0,38. Α, μάλιστα. Τι ζωολογούμε εδώ πέρα. Εδώ τα νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείμματα. Θα το... Μειώνουμε κάθε χρόνο στα νοσοκομεία αυτό, το πρόβλημα. Βέβαια, το ξέρω. Βέβαια. Δεν είναι κόσμος, ας πούμε. Εμείς πάντως, κύριε Μόρτζο, εδώ σε αυτό το στέκι που έχουμε, το σταθμό σε αυτόν τον πολύ ταπεινό, αλλά πάντα στις επάλξεις. Έτσι, μπράβο. Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Πιστεύω ξέρω, και ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό και έχει πολύ μου κάνει χαρά να παρευρίσκομαι μαζί σας. Να σας ακούμε και να σας και θα εντείνω την παρουσία μου τώρα που σταματάω για τις παραστάσεις, θα έχω περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ ευχάριστο να είμαι μεταξύ σας. Λοιπόν, έχει περάσει και η ώρα κιόλας, να ευχαριστήσουμε κιόλας και τον κύριο Μούτζο, τον Αντώνη τον Βαδονίου, και για την προσφορά του που μας έκανε στο
στο βιντεάκι αυτό που θα. Εντάξει, ναι, ναι. Αυτό άστο να το ακούσουμε πρώτα. Σε ένα βιντεάκι που θα εκπέμψουμε. Αυτό άστο να το ακούσουμε δεν πρώτα. Σε τι, λέμε. Δεν λέω σε τι. Λοιπόν, λέω σε ένα βιντεάκι. Να σας ευχαριστήσουμε για θα είμαι πάντα, θα είμαι πάντα πρόθυμος να βοηθήσω αυτή την μεγάλη αυτή που αναλάβατε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε έτσι αλλιώς. Γιατί την πιστεύω. Την πιστεύω. Έτσι αλλιώς εδώ πέρα είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι τέλους, όποιο και αν είναι αυτό το τέλος. Ξέρετε, έχουμε μπει σε ένα λεωφορείο που έχει να κάνει μια διαδρομή, έχει πολλές τάσεις, αλλά έχει ένα τέρμα. Εμείς οι παλαβοί θα κατεβούμε στο τέρμα. Όχι σε ενδιάμεση στάση. Καλά, το ζήτημα είναι και το ζήτημα του λεωφορείου. Δεν δηλαδή, ξέρω. Μπορεί να χρειαστεί να πάμε το δρόμο με τα πόδια. Δεν, είναι δεν ξέρω, ναι, και άμα χρειαστεί και τα πόδια τέρμα, συνεχίζουμε. Αλλά είναι ο στόχο που θα πάει. Το τέρμα. Ναι, ναι, να ξέρει τον δρόμο. Και εμεί το δρόμο το ξέρουμε. Το τέρμα. Λοιπόν, γι' αυτό και έχει πει ο Κρόμουελ, το είχε πει, μια εξαίρετη φυσιογνωμία, είναι το πρότυπο των επαναστατών όλη τη εποχή από το δικό του εμφύλιο και μετά. Είχε πει το εξή, ότι ποτέ κάποιο δεν ξεκινάει κάτι αν δεν ξέρει το δρόμο. Ακριβώς. Σωστό. Έτσι. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να πει κανένα να τον ακολουθήσει αν δεν ξέρει το δρόμο. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν να πούμε, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας ακούσανε και σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο και για τις επόμενες φυσικά ημέρες κανονικότατα, και για τα ερωτήματα και τα ζητήματα που βάλατε εδώ στο email, από ό,τι βλέπω αρκετά, θα επανέλθουμε στις επόμενες μέρες να τα συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά και για τα οικονομικά. Αλλά μια παρατήρηση, ό,τι ακούτε για τα οικονομικά, μην τα πέντε της μετρητής. Αφήστε πότε να κατασταλάξουν, να τα δείτε σε νομοσχέδια. Που ακόμη και νομοσχέδια δεν παίζουν κανένα ρόλο. Γιατί περάσαν νομοσχέδια με υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Έτσι μόνο και μόνο για να μπορούν να πουλάνε, να κάνουν ψηφοθυρία τα οποία κυβερνούν τα κόμματα. Αλλά μην χαζεύετε τώρα από τον κάθε καρακίτσο που βγαίνει εκεί και κάνει αναλύσεις τρελές. Και να ξέρετε πάντα ότι πάμε στα χειρότερα. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα σε μια χώρα όπου έχουμε τέτοια γενοκτονία όπως ζει ο ελληνικός λαός από την άποψη του πληθυσμού και της δημογραφικής κατάρρευσης. Δεν υπάρχει πιθανότητα όταν το νοικοκυριό αυτή τη στιγμή βγήκαν και τα πιο πρόσφατα στοιχεία χτυπάει 20% το έλλειμμά του. Είμαστε η χειρότερη χώρα σε όλο τον ΟΟΣΑ. Χειρότερη από άποψη εισοδηματική. Δεν υπάρχει άλλη χώρα σαν και εμάς. 60 τόσες χώρες στον ΟΣΑ. Όλα αυτά προδηλώνουν τι? Ότι το μέλλον είναι κατάμαυρο, έρευος. Ό,τι και να σας λένε είναι μπούρδες. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που κοιτάει κάποιος που ξέρει οικονομικά τουλάχιστον, για να κρίνει το πώς θα πάει η χώρα στα επόμενα χρόνια. Εκτός και αν αλλάξουμε ρότα. Έτσι, μόνο αυτό. Και γίνεται εύκολα αυτή την ιστορία. Μην παλαβώνουμε με αυτά που ακούμε, μην ακούτε αυτά που θα γίνονται, αυτά τα πράγματα, τίποτα από όλα αυτά. Γίνονται. Αρκεί να τα αποφασίσουμε. Να αποφασίσουμε και να βρούμε βεβαίως και τους κατάλληλους ανθρώπους να την κάνουν τη δουλειά. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Εμείς θα πάρουμε την απόφαση. Με αυτά και θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες, αναλύοντας βεβαίως την επικαιρότητα με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς ή που την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μούρτσο, τον Αντώνη Παπαδονίου και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.